Χρονομηχανή νούμερο 37, καλοκαίρι στα 80s, 90s. Και εκτός από τον Σάβα που είναι μόνιμος συμπαρουσιαστής, έχουμε άλλη μια φορά καλεσμένο, για δεύτερη φορά τον ίδιο καλεσμένο, και είναι ο Άρης ο Γκίνθης με το μόνιμο κανάλι στο YouTube, που η αγαπημένη του φράση είναι 80s forever, οπότε ήταν ο κατάλληλος για το θέμα. Θα πιάσουμε και λίγα 90s βέβαια. Ναι, 80s και 90s μαζί θα το πάμε. Okay. Τα πάντα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και θα συζητήσουμε πάρα πολλά ωραία περιστατικά, νομίζω, από εκείνες τις ωραίες δεκαετίες. Mm-hmm. Είπαμε να ξεκινήσουμε και να θυμηθούμε σε διάφορες ηλικιακές, έτσι, ηλικιακές περιόδους το τι κάναμε μία μέρα του καλοκαιριού από τη στιγμή που κλείναν τα σχολεία. Που νομίζω είναι κάτι που από μικρή ηλικία αλλάζει την καθημερινότητά σου. Είχε συνηθίσει για πολλούς μήνες ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ξαφνικά βρίσκεσαι μία μέρα να μην πρέπει να το ακολουθήσεις, να μην πρέπει να ξυπνήσεις για να πας στο σχολείο, να μην έχεις διάβασμα για την επόμενη μέρα. Και ήταν λίγο περίεργο το ξεκίνημα. Αρκετά θα έλεγα. Ειδικά τον πρώτο καιρό περιμέναμε πώς και πώς θα τελειώσει το σχολείο. Mm-hmm. Μόλις λέγαμε άντε σε δύο μέρες, άντε σε μία μέρα, άντε σε μία, επιτέλους τελειώσαμε και σκεφτόμασταν μόνο τις καλοκαιρινές διακοπές. Σάβα. Περίμενες περισσότερο όταν ήσουν στο δημοτικό ή μετά στο γυμνάσιο, περισσότερο χαιρόσουνα για τη διακοπή στις πρώτες τάξεις του δημοτικού? Φυσικά στο δημοτικό εννοείται, σαν στο παιδιά. Δημοτικό, Εγώ νομίζω 5η-6η δημοτικού και το γυμνάσιο. Και εγώ το πιστεύω και ήταν το πικ, γιατί και το γυμνάσιο. Θα σου πω γιατί. Γιατί έμπαινε μετά ότι αν θα παίζουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όλα αυτά έμπαινε και τα αθλητικά μετά στις διακοπές. Ο ελεύθερος χρόνος που θα είχαμε. Στο δημοτικό, στις πρώτες τάξεις, όχι τόσο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι με τόσο ενθουσιασμό. Δεν σου λέω ότι συνεχώς που θα έκανε το σχολείο. Αλλά νομίζω μετά στο σχολείο, όσο περνούσαν οι τάξεις, όταν δυσκολεύαν λίγο και τα μαθήματα και υποχρεώσεις, εκεί ένιωθες περισσότερο την ανάγκη να κάνεις το διάλειμμα. Παίζει ρόλο ότι σε αυτές τις τάξεις, πέμπτη, έκτη και μετά, μπορούσαμε να βγαίνουμε έξω με τους φίλους μας? Σίγουρα παίζει ρόλο. Γιατί σε πιο μικρή ηλικία, απλά δεν είχες σχολείο. Αλλά έκανες ό,τι έλεγαν οι γονείς σου ή σε κρατούσαν όλη μέρα στο σπίτι, δεν είχες την ελευθερία. Νομίζω επίσης ότι πέμπτη, έκτη με πρώτη και δευτέρα γυμνασίου δεν έχουν και μεγάλες διαφορές ηλικιακά. Mm-hmm. Ηλικιακά όχι, αλλά το γυμνάσιο είναι άλλη περίοδος, νομίζω. Σίγουρα. Και είναι αυτό που λέει ο Πάνος, ότι στο δημοτικό, ας το πάμε από την αρχή, δηλαδή όταν δεν μπορούσαμε πολύ εύκολα να βγούμε πολλές ώρες εκτός. Ήμασταν λίγο σε κοντινές αποστάσεις από το σπίτι. Στο γυμνάσιο μπορούσαμε να πάμε πιο μακριά. Να το πάμε. Ωραία, πάμε με ερωτήσεις. Είστε τρίτη δημοτικού, γιατί πιο πριν μπορεί να μην θυμόμαστε κιόλας. Τρίτη δημοτικού, τι ώρα ξυπνάμε το πρωί? Ας ξεκινήσει ο Άρης που είναι ο καλεσμένος μας και μετά ο Σάβας. Λοιπόν, είχατε ο προνόμιο, ας πούμε, θεωρείτε προνόμιο, με το που τελειώνουν τα σχολεία στις 13 Ιουνίου, στις 15 να πηγαίναμε στο χωριό και να μέναμε όλο το καλοκαίρι. Από εκείνη τα χρόνια, από δημοτικό μέχρι αρχές γυμνασίου. Λοιπόν, πάντα ξυπνούσα νωρίς, η ώρα 8 η ώρα, διότι παίρναμε πρωινό και κατευθείαν να πάω να συναντήσω την παρέα. Να κάνουμε τη βόλτα μας, να περπατήσουμε, να παίξουμε, αν δεν κάνουμε μπάνιο. Αν πάλι να πάμε στη θάλασσα, τι γινότανε? Πηγαίναμε πρώτα στη θάλασσα, κάναμε το μπάνιο, γυρνούσαμε, κατευθείαν άλλαζα, μετά έβρισκα την παρέα και καθόμασταν μέχρι το μεσημέρι. Οκ. Okay. Σάβα. Ξέρετε, είναι δύο διαφορετικοί περίοδοι. Είναι αυτή η οποία δεν έχουμε πάει ακόμα διακοπές και είμαστε στην πόλη. Ναι. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά στην περιοχή σίγουρα. Αλλά δεν είναι αυτό, ξέρεις, δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που λέει ο Άρης, ότι αυτή είναι η εικόνα των διακοπών. Ο Άρης δεν είχε αυτή χωριό. Την πρώτη περίοδο, πήγαινε κατευθείαν στο χωριό, γι' αυτό. Ναι, αυτό είναι καλό, γιατί η πρώτη περίοδος έχει και αυτό που λέμε, ότι πώς θα περάσουμε την ώρα μας. Ενώ όταν είσαι στις διακοπές δεν το έχεις όλο αυτό, είναι λίγο προγραμματισμένο. Πες μου λίγο σε αυτή την πρώτη περίοδο, τι ώρα ξυπνούσες και πώς πήγαινε το πρόγραμμα? Αυτό θα συμφωνήσω με 8 η ώρα, δηλαδή αυτή ήταν η ώρα. Όχι, δεν έμενα δηλαδή, να ξυπνήσω 10 η ώρα και 11 η ώρα. Mm-hmm. Αυτό δεν είχα προβλήματα να το κάνω στα επόμενα χρόνια.
Δηλαδή μετά, ξέρεις, όσο περνούσαν τα χρόνια, τότε καταλάβαινα και την αξία του ύπνου και της ξεκούρασης. Αλλά κυρίως τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό, ναι, ήθελα να ξυπνήσω πολύ νωρίς. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, ακόμα και όταν είσαι στην πόλη, να δεις, να δεις κάποια ταινία, κανένα κινούμενα σχέδια, τηλεόραση, να παίξεις κάποιο video game. Πες μου λίγο, μέσα. Τρίτη δημοτικού, ξυπνάς νωρίς και τι κάνεις? Ποια είναι το επόμενο σου βήμα όταν κατεβαίνεις, σηκώνεις από το κρεβάτι, ποιο είναι? Σίγουρα πρωινό και μέχρι να πάει ας πούμε 10 η ώρα, 11 η ώρα, εκεί έβλεπα τηλεόραση, απασχολούμαι να έτσι χωρίς να κάνω φασαρία. Θυμάσαι καθόλου τι παίζεις να έβλεπες σε εκείνη την ηλικία? Κοίτα, πιστεύω, δεν θυμάμαι πολύ καλά γιατί εδώ πιάνουμε αρχές 90s. Θες, το καλοκαίρι είχε επαναλήψεις. Από εκείνες τις ώρες δηλαδή και από τις 10 η ώρα, 11 η ώρα. Επομένως ήταν, όπως είχαμε πει και πέρσι, ρε τι ρε και τέτοια. Τρίτη αυτά, δημοτικού, ξέρω, όχι, όχι, δεν είχε ρε τι ρε. Δημοτικό, sorry. Είπαμε δημοτικό, πήγαμε, ναι, πήγα πιο μετά, στο γυμνάσιο, σωστά. Σωστά. Να είχε κινούμενα σχέδια, δεν το θυμάμαι. Ξέρεις, εγώ τι θυμάμαι. Ξυπνούσα την ίδια ώρα περίπου, γύρω στις 8 και έβλεπα στρουμφάκια, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες με το φιλέα Φόγκ, τον Νταρντανιάν και τους τρεις ομοταφυλακές. Τα είχε το καλοκαίρι όμως. Ναι, τα είχε, τα είχε επαναλήψεις. Γιατί τρίτη ήμουνα το 88-89 εκεί. Άρα ήταν πριν από την ιδιωτική τηλεόραση, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά είχε επαναλήψεις και πάλι στρουμφάκια. Γιατί αυτό θυμάμαι το πρώτο του χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν θυμάμαι. Όχι, και το καλοκαίρι και αστυνόμουσα είναι. Αυτά όλα παίζαν και όλο το καλοκαίρι. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα μακρινό δάσος υπήρχε ένα ξεχασμένο χωριουδάκι. Εκεί ζούσαν κάτι μικροσκοπικά πλασματάκια που τα λέγανε στρούμφ. Και Sport Billy και τέτοια. Ναι, α, ναι, και Sport Billy, σωστά. Το θυμάμαι το Sport Billy καλοκαίρι, ναι. Να σας πω και κάτι έξτρα. Μπορεί να το θυμάστε. 1988, πρώτη φορά έπαιξε η Thundercats 10 η ώρα το βράδυ. Η την σήμανση ήταν καρτούν για μεγάλους. Σωστά, στην ΕΡΤ. Ναι. Και παίζει να ήταν και καλοκαίρι που έπαιζε. Καλοκαίρι, ναι, καλοκαίρι ήταν. Ναι. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι, τώρα που το λες. Γιατί είχα το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα. Και το θυμάμαι ότι το μάζευα το καλοκαίρι. Δηλαδή τα είχα. Δηλαδή ήταν εκείνη την περίοδο. Το καλοκαίρι του 88 είχα πάρει και το σπαθί του Thundercats από το άλμπουμ. Ναι, ναι. Το οποίο πλέον έχει τεράστια αξία ως συλλεκτικό κομμάτι για όποιον το έχει αυτό κρατήσει. Αυτό είναι σε άλλο επεισόδιο. Ναι. Να ψάξουμε να το βρούμε. Ναι. Αλλά ουσιαστικά προσπαθούσες να περάσεις το χρόνο σου, ξέρεις, και για τους γονείς σου και όλα αυτά, χωρίς να κάνεις πολύ φασαρία. Γιατί όχι το πρωί, το μεσημέρι. Ναι. Εντάξει, και το πολύ πρωί. Πρωί, εμείς είχαμε τη γιαγιά στο σπίτι το πρωί, οι γονείς δουλεύανε. Ναι, έπρεπε να είσαι ήσυχος όμως, να μην κάνεις πολύ φασαρία. Mm. Ένας λόγος που ήσουν στην τηλεόραση και δεν είχαν πρόβλημα ήταν και αυτός. Όπως και τώρα που σου δίνουν ένα τάμπλετ για να είσαι ήρεμος, αν είσαι μικρός. Ήταν κάτι αντίστοιχο για εκείνη την εποχή, ήταν η τηλεόραση. Ναι. Μετά πάμε... Μεσημέρι, κάθεσαι για φαγητό με την οικογένεια, φαντάζομαι. Ναι. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται πόσα παιδιά από την παρέα ήταν κοντά στην περιοχή και, ξέρεις, και ήταν διαθέσιμα για παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί εκεί πηγαίναμε ο ένας στο σπίτι του άλλου. Ναι, αυτό ήταν συχνό το καλοκαίρι. Για μένα ήταν λίγο διαφορετικό γιατί τρίτη δημοτικού ξεκίνησα να βγαίνω έξω στη γειτονιά. Ήταν πολύ πιο άνετα τότε να βγει ένα παιδί, ρε παιδί μου, στη γειτονιά. Ούτε είχε πολλά αυτοκίνητα, ούτε πολλούς κινδύνους. Οπότε βγαίναμε, μας αφήνανε. Με το που τελείωναν δηλαδή τα παιδικά. Οποιοδήποτε στρουμφάγια ξέρω ότι έβλεπα το πρωί. Θυμάμαι να φεύγω από το σπίτι να πηγαίνω στο στενό, έτσι λέγαμε το δρόμο που παίζαμε. Δεν λέγαμε το όνομα της οδού, λέγαμε πάμε στο στενό. Και παίζαμε μέχρι να έρθει η ώρα του φαγητού. Ξέρεις, όχι, εμείς είχαμε μόνο το στενό, αλλά είχαμε και όποιος έμενε σε πολυκατοικία. Mm-hmm. Κάτω σε πολυκατοικία. Ναι, στην είσοδο. Στην είσοδο, ναι.
και ή σε κάποιο πάρκο κοντινό, αλλά συνήθως στην είσοδο. Τα παιδιά της γειτονιάς μαζεύονταν εκεί. Το πρωί, επειδή τώρα διανύουμε μια περίοδο που έχει πάρα πολύ ζέστη. Mm. Και λέω, καλά, τα παιδιά που είναι έξω και παίζουν δεν ζεσταίνονται. Και η απάντηση είναι ότι όχι, δεν ζεσταίνονται. Και εμείς δεν ζεσταίνομασταν προφανώς. Αλλά με τόση ζέστη, τι παίζαμε, τι κάναμε έξω. Τι θυμάστε να κάνετε όταν βγαίνατε στη γειτονιά σε τέτοια ηλικία? Να μιλήσω. Λοιπόν, εγώ επειδή που σας είπα τα καλοκαίρια όλο στο χωριό την έβγαζα, ναι, δεν πολύ βλέπαμε τηλεόραση, το πολύ λίγο ας πούμε. Συνήθως με τα παιδιά της γειτονιάς παίζαμε. Και επειδή μαζευόμασταν ακόμα και 4 η ώρα, κάποιες φορές και 5, με τάλο ήλιος έξω, λέγανε τάλο ήλιος, δεν μας πείραζε. Τι παιχνίδια τώρα παίζαμε? Λοιπόν, πριν τις 4 παίζαμε κυρίως με φιγούρες παιχνιδιών, με στρατιωτάκια, με τέτοιο στυλ. Μετά, όταν πλέον δεν ήταν ώρα κοινής ησυχίας, παίζαμε ποδόσφαιρο, μήλα, σπασμένο τζαμί και μόλις έπεφτε ο ήλιος, κρυφτό. Και βέβαια τότε υπήρχαν και οι κολόνες της ΔΕΗ, αν θυμάστε, παλιές ξύλινες, που ήταν το σήμα, άμα άναβε και ήσουν έξω, πρέπει να γυρίσει σπίτι. Μπράβο. Ναι, αυτό ήταν το σήμα του Thundercats για μένα. Έπρεπε το που ανάβουν οι κολόνες να γυρίσουν στο σπίτι. Ήταν λίγο πώς γινούσαν οι Thundercats στο σήμα. Έτσι γινούσαμε και όλα τα πιτσιρίκια με το που άναβαν οι κολόνες. Τσακ, κοιτούσαμε και λέγαμε εντάξει, παιδιά, το διαλύουμε. Αλλά εμείς παίζαμε, γιατί βγαίναμε πρωί, γυρνούσαμε για το φαγητό και ξαναβγαίναμε μετά αφού τρώγαμε. Το πρωί συνήθως παίζαμε είτε με φιγούρες που είπε ο Άρης, δηλαδή He-Man, G.I. Joe ή στρατιωτάκια. Ή παίζαμε, μας είχε πιάσει μια περίοδος που παίζαμε πάρα πολύ επιτραπέζια σε εισόδους οικοδομής. Σωστό. Δεν το θυμάμαι αυτό, επιτραπέζια στην είσοδο. Ναι, δηλαδή Μυστήριο στο Πεκίνο, Hero Quest και Hotel έχω παίξει άπειρες ώρες σε είσοδο οικοδομής. Γιατί είχε σκιά και καθόμασταν εκεί, δεν χρειαζόμασταν και φως, ήταν μέρα ακόμη. Κύριος για ούνο, για παιχνίδια με χαρτιά, τέτοια. Ξέρεις τι, θα σου πω, το ούνο το γνώρισα πρώτη φορά, το είχε φέρει ένα παιδί στη γειτονιά που ήρθε από την Αυστραλία. Πιο μετά. Και μας εξηγούσε πώς παίζεται, δεν ήταν πρώτη φορά που το βλέπαμε. Και καταλάβαμε ότι είναι σαν το ελληνικό το Αγωνία. Αγωνία, δεν ξέρω. Α, ναι. Μπορεί. Αλλά παίζαμε κυρίως με τα υπερατού. Τα θυμάστε τα χαρτάκια? Υπερατού, ναι. Και αυτό ήταν πολύ ωραία, ναι. Τα θυμόμαστε. Υπερατού και κουαρτέτο ήταν τα παιχνίδια. Και είχε αυτοκίνητα, είχε μηχανές, πολεμικά πλοία, αεροπλάνα, διάφορα τέτοια. Με τις κατηγορίες EPD, χιλιόμετρα ανά ώρα, κυβικά, τα παιδιά ταχύτητα. Που στην παρέα ήταν συμμαθητές σου ή ήταν εντελώς άσχετα? Εμένα η καλοκαιρινή μου παρέα ήταν τα παιδιά της γειτονιάς. Λοιπόν, που ήταν, που μένανε κοντινά. Ναι, δεν είχε καμία σχέση με τους συμμαθητές μου. Σωστά. Εμένα ήταν στο χωριό όλοι οι φίλοι που τους έλεγα μόνο τα καλοκαίρια. Άρη, αυτό είναι στο χωριό, δηλαδή είχες παρέα που ξέρεις ότι κάθε καλοκαίρι θα τους δεις, Θα σου πω μόνο ένα περιστατικό. Μια φορά με το που ήρθα σπίτι, επειδή δικοί μου βιαζόντουσαν, με αφήσανε πάνε σπίτι και θα έχουμε μετά εμείς. Και δεν πήγα σπίτι μου, το πρώτο πράγμα που πήγα είναι στην παρέα. Και μετά πήγα σπίτι. Mm. Πώς ήταν αυτό, γιατί ήταν και κυρίως τα επόμενα χρόνια, αλλά και στο δημοτικό, πήγαμε και εμείς στο χωριό κάποιες μέρες, όχι πάρα πολλές, τον Αύγουστο, αλλά δεν είχα ποτέ αυτό το δέσμο, αν και βλέπαμε παιδιά και παίζαμε, αλλά δεν υπάρχει καθόλου δέσμο ότι και του χρόνου πάλι η ίδια παρέα. Και μάλιστα εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα και βρισκόμασταν κυριολεκτικά μετά από 9 μήνες. Mm-hmm. Και μαθαίνουμε τότε τα νέα μας, όλων μας. Δεν ξέρουμε τι κάνεις, πώς είσαι, πώς πέρασες το χειμώνα, την άνοιξη. Κατευθείαν το που πήγαινε και πέρα του έβλεπε. Για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 1996 σίγουρα. Μετά, με τον καιρό, χάλασαν οι παρέες. Άλλοι... Εντάξει, λογικό είναι. Απλώς έβλεπες όμως, δηλαδή αυτό που βλέπεις κάθε χρόνο είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή βλέπεις να μεγαλώνουν τα παιδιά. Διαφέρει αυτό από κάποιον που έχει στη γειτονιά και το βλέπει συνέχεια? Το έκανα για αρκετά χρόνια όταν πήγαινα και εγώ στο χωριό. Πηγαίναμε για 3 εβδομάδες με τον ξάδερφό μου. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί το ανέφερες τώρα, Σάβα, είναι ότι, και ο Άρης, είναι ότι εμείς δεν ρωτούσαμε καθόλου πώς πέρασε ο προηγούμενος καιρός. Και εγώ. Ναι. Ήταν σαν να είχαμε να βρεθούμε 2 μέρες, οπότε γεια σου παιδιά, τι κάνουμε, πού πάμε. Σωστό είναι. Αυτό. Κανένα ενδιαφέρον για το πώς πέρασε η χρονιά, πώς πήγαμε στο σχολείο, τίποτα. Ισχύει αυτό που λες, αλλά δεν είναι λίγο παράξενο πλέον να το θυμάσαι αυτό? Πολύ παράξενο. Είναι πολύ παράξενο.
Και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να ρωτήσω πώς πέρασε το χρόνο σου. Ναι, δηλαδή βρισκόμασταν. Γεια σου Σάβα, γεια σου Άρη, πάμε στην πλατεία, ναι. Πάμε να παίξουμε. Ναι, ναι, σαν να ήμασταν όλο τον χρόνο μαζί. Ακριβώς, ναι, σαν. Πολύ περίεργο. Επίσης πρωινά παίζαμε, κάναμε και ποδήλατο πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή ήταν το πρωινό παιχνίδι, ας πούμε, της παρέας. Τα μεσημέρια όμως, γιατί τα μεσημέρια, αν είσαι στο σπίτι, έπρεπε να παίζει για ύπνο υποχρεωτικά για να κάνεις ησυχία. Τι ώρα επιστρέφετε τα μεσημέρια? Γύρω στις 2. 2 η ώρα. Μία ναι. Από εκεί εγώ. Λίγο πιο νωρίς, γιατί είναι η ώρα του φαγητού. Δηλαδή γύρω στις 1.30 έπρεπε να είμαι. 2 ναι. Θα τρώγαμε. Αλλά εγώ επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ και ήμουν ζυζάνιο, οπότε δεν εξυπηρετούσα τους γονείς που θέλανε να κοιμηθούν, γιατί μπορεί να δούλευαν, γιατί ήταν κουρασμένοι. Ξαναέφευγα. Ξαναπήγαινα στο στενό. Ξαναβρισκόμασταν 3-4 άτομα και έπρεπε να βρούμε τι θα παίξουμε το μεσημέρι για να μην ενοχλούμε τη γειτονιά. Παγωτό, για πες μου, μετά το φαγητό, καθημερινά, παίρνατε παγωτό? Έπαιρνα, ναι, νομίζω καθημερινά, ναι. Και έβαινα παγωτά πριν και μετά το φαγητό και πριν το φαγητό. Α, το έκανε σάντουιτς εσύ. Εννοείται και το απόγευμα και το βράδυ. Και πολλά τότε. Άρα πήγαινε στο περίπτερο μόνος σου ή πήγαινες με παρέα και βλέπατε τι θα πάρουμε? Δηλαδή θα καθαρά, πήγαινε... καθαρά μόνος, είναι για παγωτά ειδικά, μόνος πήγαινα. Δεν το είχες αυτό ότι να πάμε με ένα φίλο σου στο περίπτερο για να δούμε ποιος θα κερδίσει τι σε παιχνιδάκι, μήπως το ανταλλάξετε? Όχι, δεν κάναμε, όχι. Πηγαίναμε παρέα καμιά φορά να πάμε κάνουμε παγωτό, αλλά συνήθως υποθυμάμαι μόνος μου πήγαινα το έτρωγα και μετά συναντιόμουν με τους φίλους μου. Είπε κάτι ο Πάνος πριν, αυτό με το... δεν είχαμε τηλέφωνα κινητά τότε φυσικά. Επομένως, ακόμα και αυτή η επικοινωνία να κατεβούμε στο περίπτερο εκείνη την ώρα να πάρουμε παγωτό δεν ήταν τόσο εύκολη. Γιατί μπορείς να αρχίσει ο ένας ή ο άλλος, ήταν λίγο παράξενο. Ξέρεις πώς συνεννοούμασταν? Ναι. Επειδή τότε είχε μισές οικοδομές, μισές μονοκατοικίες, ναι, από τα μπαλκόνια. Εδώ έμενα σε ένα διόροφο. Έβγαινα στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Έβλεπα το. Ούτε καν. Έβγαινε. Βγαίναμε αναδιαστήματα μέχρι να πετύχει ο ένας τον άλλον. Έβγαινε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ας πούμε, που έμενε στον τρίτο όροφο της οικοδομής στα 800 μέτρα. Αλλά βλεπόμασταν και λέγαμε ότι όταν χαιρετηθούμε σημαίνει ότι κατεβαίνουμε. Οπότε έβγαινα εγώ αναδιαστήματα να δω. Είναι έξω. Και ο Δημήτρης με έναν άλλο φίλο που ήταν πιο μακριά πάλι που δεν τον έβλεπα έτσι, εγώ. Ναι. Σαν να κάναμε σήματα καπνού. Ναι. Πάντως, εγώ το θυμάμαι αυτό. Κατεβαίνω στο περίπτερο και να παίρνω εφημερίδα για τους δικούς μου και ένα παγωτό για μένα. Ναι. Και με την εφημερίδα δηλαδή, που έπαιρνες, υπήρχε και το σχόλιο του καταστηματάρχη εκεί πέρα με το τι κόμμα ψηφίζουν οι γονείς σου. Δεν ξέρω αν σας είχε τύχει. Εννοείται, βέβαια. Και ξέρω και σε κάθε εφημερίδα τι κόμμα υποστήριζε. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή, έπαιρνα εγώ και έλεγε, ξέρω εγώ, α, Πασόκος είναι ο μπαμπάς σου, είναι ο Δημοκράτης είναι ο μπαμπάς σου. Και δεν με ενδιαφέρει, οπότε δεν απαντούσα. Ναι. Σας πιέζαν οι γονείς σας για το φαγητό το καλοκαίρι, τι να φάτε, τι να μην φάτε? Όχι. Εμένα όχι. Το καλοκαίρι ούτε όχι. Ναι. Απλά κάποιες φορές, ας πούμε, μου λέγανε όταν ήθελα παγωτό πριν το φαγητό, μου λέγανε τώρα. Μη σου κόψει την όρεξη. Λέω, μην ανησυχείς, δεν με κόβει την όρεξη. Θα φάω το παγωτό μου, θα φάω και το φαγητό μετά. Ναι, αυτό μπορεί. Αυτό. Μου λέγανε ότι αν δεν φας φαγητό, ας πούμε, δεν θα φας παγωτό. Ναι. Αλλά όχι, δεν με πιέζανε το ζόρι να το φάω όλο, ξέρεις. Αν δεν μου άρεσε. Εξάλλου, νομίζω ότι και το καλοκαίρι ήταν και πιο ελαφρύ το φαγητό. Συνήθως ναι, ναι. Το βλέπουμε και από τώρα που είμαστε σε πιο μεγάλη ηλικία και πάλι το καλοκαίρι δεν έχει την ίδια όρεξη. Ναι. Ωραία, επιστρέφαμε από το παγωτό, από τα... Μετά τι κάναμε, κοιμόσασταν καθόλου το μεσημέρι? Όχι, μετά θα πάμε σε αυτό που είπα και πετάχτηκες και μας άλλαξε το θέμα στα παγωτά. Ότι εμείς ξαναβγαίναμε μεσημέρι και έπρεπε να δούμε τι θα παίξουμε, χωρίς να ενοχλήσουμε την γειτονιά. Ξαναέβγαινες καπάκι μεσημέρι, Καπάκι, ναι. Και τι παίζαμε, χαρτάκια, είτε τα υπερατού, είτε τα άλλα που ήταν, θυμάστε που είχαν βγει κάποια σαν χαρτονομίσματα. Μικρό, είχες 500 δραχμές, 150, τέλος πάντων, και τα ανταλλάσσαμε αυτά ή κάναμε το παιχνίδι αυτά που τα κουμπάς στον τοίχο και πέφτανε και αν το ένα καπάκωνε το άλλο το έπαιρνες εσύ και το... Διάφορα είχαμε βρει. Αλλά το πιο ωραίο παιχνίδι, νομίζω αυτό το είχαμε συζητήσει στη χρονομηχανή για τα παιχνίδια που παίζαμε μικροί, είναι τα καπάκια. Είχαμε φτιάξει στην άκρη του πεζοδρομίου μια διαδρομή που είχε αρχή, μέση και τέλος και έπρεπε με 3 χτυπήματα
να προχωράς στο καπάκι σου, το καπάκι της Coca-Cola σκέψου. Εννοείται. Αυτό εμείς το λέγαμε τσιγκάκι το λέγαμε. Α, εμείς λέγαμε πάμε να παίξουμε καπάκι. Έτσι το λέγαμε. Και ήταν αυτό και σε κάποια άλλη περίοδο ήταν. Τώρα πάλι μέσα στο δημοτικό ήταν. Ήταν η μόδα με τα γκαζάκια, τα θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Έχω κιόλα γκαζάκια σφραγισμένα. Παλαιότερα τα λέγανε γκάζες. Ναι. Μπύλες. Τα καπάκια πώς τα παίζατε? Εμείς είχαμε το γκρι κομμάτι του πεζοδρομίου που είναι στην άκρη. Ήταν ο δρόμος. Και έπρεπε από την αφετηρία με τρία χτυπήματα να προχωράς και να τερματίσεις πρώτος. Τι μπορούσες να κάνεις? Λες για τα γκαζάκια? Όχι, για τα καπάκια. Τα καπάκια. Τα καπάκια, ξέρεις τι γίνεται. Περισσότερο τα θυμάμαι στο σχολείο. Τα καπάκια τι ήταν στο σχολείο? Ήταν βέβαια στο προάβλιο. Ξέρετε, έχει το τείχος που το χωρίζει με το δρόμο εκτός. Και είχε δύο μεταλλικά στηρίγματα ανά δύο μέτρα περίπου. Λιγότερο από δύο μέτρα. Ναι, στηρίγματα για να μην πέσουν αυτά. Αυτά κάνανε κάπως σαν. Πώς το λένε, σαν τέρματα. Όπως είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ναι. Και τα ψηλά αυτά. Και προσπαθούσαμε, ξέρεις, με το δίκτυο και τον αντίχειρα ουσιαστικά, να σπρώξουμε τα καπάκια, τα οποία τα καπάκια αυτά ήταν από νερό. Πλαστικά καπάκια. Πλαστικά καπάκια. Ή πιο παλιά, αν θυμάσαι, που ήταν πάλι σε μπουκάλια, είτε με αναψυκτικά, είτε με που ήταν τα τσίγκινα. Ναι, εμείς με αυτά παίζαμε. Αυτό το λέγανε τσιγκάκι, που ήταν μεταλλικά και ακμότα κιόλας. Και έχεις δίκιο, προσπαθούσαμε ή με δύο με τρία χτυπήματα να βάλουμε το καπάκι μέσα, ανάμεσα στο χώρισμα τη. Στο τέρμα. Εμείς δες τώρα πώς το παίζαμε, γιατί μπορεί και τώρα να κάτσουν παιδιά να παίξουν το ίδιο παιχνίδι. Όπως το πεζοδρόμιο στην άκρη έχει το γκρι κομμάτι που είναι η κορνίζα, ας πούμε, του πεζοδρομίου, βάζαμε την αρχή και το τέλος με δύο γραμμές. Και ένας-ένας είχε το δικαίωμα να κάνει τρία χτυπήματα στο καπάκι του. Αν εγώ χτυπούσα το δικό σου καπάκι και σε έβγαζα εκτός δρόμου, γυρνούσες πίσω. Αν εγώ έβγαζα το καπάκι μου εκτός δρόμου, γιατί μπορεί να ήθελα με ένα δυνατό χτύπημα να τερματίσω. Αν έφευγε εκτός δρόμου, ξαναγυρνούσα πίσω. Οπότε έπρεπε ή να το πας λαου-λαου και έλεγες, ρε παιδί μου, θα πάω αργά, αλλά θα τερματίσω, ή να ρισκάρεις. Και πραγματικά γινόντουσαν ομοιρικοί αγώνες. Ήταν τα αγαπημένα παιχνίδια. Ομοιρικοί αγώνες, αυτό το θυμάμαι και με τα γκαζάκια, που ήταν να πάρεις και τα γκαζάκια του άλλου. Ναι, βέβαια. Ή με τις τάπες. Θυμάσαι κάποια στιγμή με τα γαριδάκια και όλα αυτά που. Απλά εγώ δεν έχω ζήσει τις τάπες. Ναι. Δηλαδή στα γκαζάκια είχαν επανεμφανιστεί τα γκαζάκια από την Ψιλικοκό. Τα σπάνια γκαζάκια. Παιδιά, τα γκαζάκια ήταν αυτή η μόδα, ήταν το καλοκαίρι του 93-94. Κάπου εκεί. Άρα εσύ μεσημέρι τι θυμάσαι να είσαι έξω, μέσα? Σπάνια. Μεσημέρι ήμουν πάντα σπίτι σχεδόν, γιατί με υποχρεώνει να κοιμηθώ. Και πώς αυτό το υποχρεωτικό δεν μπορούσα εγώ να το κάνω. Τι έκανες? Με το ζόρο, ας πούμε, άντε κοιμείς και θα σε πάρουμε δώρο, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι. Μη κοιμάω στο μεσημέρι ήταν μια επιλογή. Πάντα. Θυμάσαι δηλαδή να παίρνεις από το περίπτερο ή είχες πάει ατέφη και τα διάβαζες, τα ξαναδιάβαζες? Όχι. Πάντα το περίπτερο πήγαινα και έπαιρνα. Πάντα πήγαινα και έπαιρνα και διάβαζα. Σάβα εσύ? Και μεγάλη συλλογή κιόλα. Το μεσημέρι το θυμάμαι ότι δεν επιτρεπόταν να βγούμε έξω λόγω του ήλιου περισσότερο. Δηλαδή λες ότι δεν είναι η ώρα τώρα για έξω. Ναι. Κοίτα, δεν ήταν υποχρεωτικό να κοιμηθούμε. Εγώ η αλήθεια δεν θυμάμαι ποτέ να κοιμηθήκα μεσημέρι. Ναι. Ούτε εγώ. Αλλά είναι αυτό που. Είδες, καμιά φορά το ξεχνάω, είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι να μην κάνεις φασαρία. Ναι. Ήταν εκείνες οι ώρες κυρίως. Το να μην κάνεις φασαρία, επειδή είστε και τρία αδέρφια. Τέσσερα. Ναι. Τέσσερα και είδε, ξέρεις, είναι και τους γονείς να κοιμηθούν, προφανώς. Ναι. Σας έπιανε αυτό το σπαστικό γέλιο που λέμε, που επειδή πρέπει να κάνεις ησυχία, σου βγαίνει το σπαστικό γέλιο και γελάς συνέχεια και δεν μπορείς να σταματήσεις? Κοίτα, αυτό το μην κάνετε φασαρία, να κάνετε ησυχία ποτέ δεν δούλεψε καλά. Okay. Το θέμα είναι τι κάναμε. Ναι, αυτό το θυμάμαι και video games. Αλλά ξέρεις, τα video games πάντα τσακώνες. Δεν ήταν αυτό που λέγανε να κάτσουμε ήσυχα να παίξουμε. Άρα δεν γινόταν αυτό. Επίσης, αυτό να κάτσουμε με τα αδέρφια να παίξουμε επί τραπέζι, και αυτά δεν παίζαμε ποτέ. Ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε. Αλλά ξέρεις, θυμάμαι αυτό που είπατε πριν και με τα Mickey Mouse και τα σαΐνια και κάτι τέτοια που ήταν, ή οι καλοκαιρινές διακοπές.
κάποια στιγμή υπήρχε τη μόδα που ήταν ψιλοσακραμαρίτσες. Αυτό με τα σταυρόλεξα και τα επαναλήψεις. Αλλά ξέρεις, οτιδήποτε από αυτά, ξέρεις, περνούσε λίγο χρόνο. Περνούσε. Χρόνος. Εγώ τα έπαιρνα αυτά. Τις καλοκαιρινές διακοπές δεν μου τις έπαιρναν. Πήγαινα μόνος μου και τις έπαιρνα. Για να περνάω το καλοκαίρι. Ναι. Ή κάτι κατασκευές, κάτι καραγκιόζεις, κάτι τέτοια. Μπράβο, θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι και δύο καλοκαίρια που ήταν σημαντικό ότι είχα μια μανία και διάβαζα η μυστική 5, η μυστική 7. Σε στείλανε ένα τριχύλι, ξέρεις, όλα αυτά τα μικρά τα βιβλιαράκια. Mm-hmm. Ναι, και είχα περάσει και τέτοια φάση. Που καθόμουν και διάβαζα το μεσημέρι. Ωραία, τελείωνε το μεσημέρι. Μάους, αστερίξ, τέτοια θα μόνο παραπάνω. Όχι. Τα αστερίξ, Άρη, όσο μου άρεσαν, ήταν τόσο ακριβά, 650 δραχμές, όταν το Μικι Μάους είχε 150 δραχμές. Ακριβώς αυτό το κακό του που είχε. Ναι, σωστό. Τα αστερίξ δεν μπορώ να πω ότι τα διάβαζα. Ας διαβάσουμε ένα Αστερίξ. Γιατί είναι αυτό, γιατί καμιά φορά ξέρεις όταν περνάει τα χρόνια το ξεχνάς και λες, αν διάβαζα Αστερίξ. Ναι. Όχι. Αστερίξ είχαμε ένα τεύχος και το διάβαζαμε συνέχεια. Μπράβο. Εμείς ναι. Συνήθως κάναμε ανταλλαγές οι φίλοι μεταξύ μας. Ναι, ναι. Γιατί ήταν πανάκριβο, δεν είναι να πάω να πάρω ένα. Πέρανε 650 δραχμές. Εγώ 650 γιατί μπορεί να περνούσα όλο το μήνα. Δεν ξέρω. Γιατί ήταν τόσο ακριβό. Τα δικαιώματα είχαν κάτι. Ήτανε... Δεν ξέρω. Αστερίξ και Λούκι Λούκ ήταν στα 650 δραχμές. Πιο μεγάλο τεύχος ίσως, έγχρωμο, γι' αυτό ιστορικό ερχότανε. Ναι. Ναι, και υπήρχαν και κάποια περιοδικά έτσι πάλι με Μίκη Μάους, αυτό που έλεγα τα Σαΐνια, κάτι τέτοιο το οποίο ήταν προεφηδικά. Τα Σαΐνια τα έπαιρνα, αλλά πριν τα Σαΐνια, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Κι άλλα, ναι. Υπήρχε μια εφημερίδα, παιδική εφημερίδα, που λεγόταν Αστραπή. Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Και είχε μέσα στρουμφάκια μια ιστορία που λεγόταν το Ποδολάχανο. Παίζαν ποδόσφαιρο με ένα λάχανο. Κάποια μικρά σταυρόλεξα και παιχνιδάκια. Δεν το θυμούνται πολύ τη συγκεκριμένη εφημερίδα. Όχι, δεν το θυμούνται. Αλλά Σαΐνια έπαιρνα και μου άρεσαν. Ήταν ωραία προσπάθεια τα Σαΐνια. Είχαν ποικίλη ύλη. Είχε και video games στις τελευταίες σελίδες που μας ενδιαφέρε. Είχε, αλλά και ξέρεις, επειδή όλο αυτό το κομμάτι του μεσημεριανού, του καλοκαιρινάτικου μεσημεριανού, έτσι. Είχε και λίγο μια βαριεστημάρα, μια αυτό που λέμε καλοκαιρινή εραστόνη. Ναι. Που θυμάμαι δηλαδή να διαβάζω το τεύχος ξανά και ξανά. Mm-hmm. Θες, να τα έχω ξαναδιαβάσει πάλι. Ή αργότερα, ξέρεις, και τα επόμενα χρόνια στο γυμνάσιο, που παίρναμε περιοδικά για αυτοκίνητα, για υπολογιστές, mm-hmm. για video games. Και το ίδιο τεύχος, κάτι user, PC Master, τα διαβάζαμε σε επανάληψη. Καλοκαιρινό μεσημέρι εκείνης της εποχής με μια μεγάλη διαφορά. Χωρίς κλιματιστικά. Ναι. Τι κάναμε. Ανεμιστήρες και ανοιχτά παράθυρα μπρος πίσω όταν υπήρχε δυνατότητα. Ό,τι κάνουμε και τώρα. Ανοίγω το κλιματιστικό, νομίζετε. Τα παράθυρα. Πάντως αυτό που είπε ο Πάνος πιο πριν, να κυρίως θα σου πω τώρα παραδείγματος χάρη, κάθε λίγο, δηλαδή, όχι κάθε λίγο, αισθάνεσαι τη ζέστη πολύ έντονα. Ναι. Ή το θέμα του μπάνιου. Δηλαδή, ξέρεις, επέστρεψα το μεσημέρι, πρέπει να κάνω μπάνιο. Ναι, ναι, το βράδυ ναι. Πάλι. Δηλαδή, παλιά, σε αυτά τα χρόνια, δεν σου λέω ότι δεν κάναμε καθόλου μπάνιο, αλλά δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι αν ζεσταίνω, με κάνω, τι να κάνω, υδρώνω. Είμασταν... Το βαριόμασταν κιόλας κάποιες φορές. Ήμασταν λίγο μπίχλες. Δεν μόχτω, όχι, είχαμε πάλι μπάνιο. Και δεν μας ενδιέφερε κιόλας. Δηλαδή, δεν είχαμε καθόλου αυτή την αίσθηση, νομίζω. Πρέπει να βρωμούσαμε πραγματικά, γιατί σκέφτομαι όλη μέρα να είσαι έξω να υδρώνεις. Να γυρνάς να μην κάνεις μπάνιο, να πιένεις την επόμενη μέρα και να κάνεις μπάνιο με το ζόρι γιατί σε έχουν πρίξει. Καλά, δεν θυμάστε στη γυμναστική στο σχολείο όταν ήταν πρώτη ώρα. Ναι. Τι πράγμα ήταν αυτό. Να έχεις πρώτη ώρα γυμναστική και μετά να κάθεσαι άλλες 5-6 ώρες στο θέμα. Ναι. Μούσχεμα από την πρώτη ώρα και μετά ιδρωμένος μια χαρά να κάνεις μάθημα. Απόγευμα. Περνάει το μεσημέρι. Καλώς κακώς με όποιον τρόπο βρίσκουμε να περάσουμε το μεσημέρι, πάμε στο απόγευμα. Το οποίο σημαίνει ότι κάποια συγκεκριμένη ώρα βγαίνουμε και κάποια ώρα γυρίζουμε. Η ώρα που γυρίζουμε, Άρη, είναι αυτή που ανάψαν τα φώτα στους δρόμους. Γύρω στις 9. Εκείνο, ναι. Στο ενδιάμεσο, τι κάνουμε που έχει πέσει ο ήλιος και είμαστε πιο άνετοι. Στο ενδιάμεσο βγαίνουμε με τους φίλους, πάμε σε άλλους φίλους, σε άλλες παρέες ίσως, που τους είδαμε το μεσημέρι, τους άλλους βλέπουμε το απόγευμα. Συνεχίζουμε και παίζουμε με αυτούς διάφορα παιχνίδια, είτε με φιγούρες, αν έχουμε κάποιους άλλους. Είτε με, όπως είπα, της γειτονιάς, σπασμένο τζαμί, κρυφτό, κυνηγητό. Ή όταν μεγαλώνουμε λίγο πιο μετά και μπαίνουμε αρχές 90s και κάτι, πηγαίνουμε στα video games, τα λεγόμενα ηλεκτρονικά.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που πέσαμε κάθε μέρα με το που άρχισε να σου ρουπώνει ήταν το κρυφτό στην ηλικία του δημοτικού. Το κρυφτό εννοείται ήταν σήμερα κάτι τεθέν. Για και αμπάριζα παίζανε πολύ. Αμπάριζα, είπες. Αμπάριζα, ναι. Mm-hmm. Όχι, αυτό δεν το παίξαμε. Όχι. Ναι. Αυτό δεν το παίξαμε. Οι δύο κολόνες και είχαμε την αφετηρία και ο άλλος προσπαθούσε να. Είχαμε τη βάση μας και ο καθένας προσπαθούσε να πιάσει την κολόνα την άλλη. Ναι. Αλλά η διαφορά που ήταν στο δημοτικό για μένα, ναι, το απόγευμα και οι ώρες ήταν κλασικά αυτό που είπαμε μέχρι το κλείσιμο του. Μέχρι να ανάψουν τα φώτα. Ήτανε ομαδικά παιχνίδια όπως το κρυφτό, κυνηγητό, εννοείται αυτό. Από γυμνάσιο και μετά, αυτή είναι η διαφορά. Από πρώτη γυμνάσιο και μετά, πήγαινα λίγο στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε τέτοια αθλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm. αφήναμε λίγο τα προηγούμενα. Δεν θυμάμαι να παίξω κρυφτό ή κυνηγητό στο γυμνάσιο. Αυτά εγώ ήταν πιο περίπου. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι, παίζαμε ποδόσφαιρο στην Αλάνα με κουτάκια Coca-Cola, όσο ήμασταν μικρή δημοτικό. Και συνέχεια λίγο πιο μεγάλη παίζαμε με κανονική μπάλα από το σφαίρου. Mm-hmm. Εγώ παίζω να είμαι από τα παιδιά που δεν έχουν παίξει σχεδόν ποτέ ποδόσφαιρο. Δηλαδή να έχω παίξει πέντε φορές στη ζωή μου ποδόσφαιρο. Ήμουνα πάντα μια μπάλα μπάσκετ στα χέρια και έκανα σουτάκια σε κάποια μπασκέτα. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι πραγματικά ήταν μαρτύρο όχι μεσημεριανός ύπνος, αλλά ο βραδινός. Γιατί με το που γεννούσαμε σπίτι, 9-10 η ώρα, έπρεπε να πέσουμε να κοιμηθούμε. Και ξέρετε, σβήνουν τα φώτα και ούτε μικιμά, ούτε τίποτα, πέσει και μίσου. Είχατε. Ώρα, ναι, δεν κοιμόμουν ποτέ τέτοια ώρα, πραγματικά. Είχατε σε εκείνη την ηλικία τηλεόραση στο δωμάτιο? Όχι. 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 Πότε... Αλλά θυμάμαι το καλοκαίρι, κλασικά αυτό. Πρώτα απ' όλα θυμάμαι, είδες, το 87 δεν το θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Όσον αφορά το μπάσκετ, αλλά το 89 το θυμάμαι πολύ, πάρα πολύ καλά. Mm. Θυμάμαι που βλέπαμε τα παιχνίδια και όλα αυτά μέχρι το τέλος, το θυμάμαι, που ήμουν 8 χρονών το 89. Ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Δηλαδή κάποια αυτά, τα, όπως και πιο μετά, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 92 και όλα αυτά, ακόμα και τη Σεούλ, θυμάμαι πράγματα ότι βλέπουν αθλητικά. Και πάντα θυμάμαι αυτό που λέμε για την ώρα ύπνου, ότι ξέρεις, ότι για να κοιμηθούμε έπρεπε να παίξει η σημαία. Ναι, ο εθνικός ύμνος. Ναι. Αλλά αυτό τι ώρα έγινε, 12 η ώρα. 12 η ώρα, ναι. Λέει, το θυμάμαι στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι δεν είχαμε τον περιορισμό 10 η ώρα να κοιμηθείς. Mm-hmm. Αλλά ναι, μετά τη σημαία κοιμόμαστε. Ναι. 10, 11 εκεί. Τώρα στο 87 πάντως, θυμάμαι περιστατικό, το 87 βάλαν στο χωριό μας άσφαλτο και οι δρόμοι ήταν βουναλάκια και πολλές φορές καθόμασταν πάνω εκεί στα βουναλάκια η παρέα και παίζαμε παιχνίδια. Mm-hmm. Και φυσικά το μέρα του τελικού εννοείται όπως όλη Ελλάδα το βλέπαμε και εμείς οικογενειακά στο σπίτι. Ναι, εμείς είμαστε στο σπίτι μιας θείας μου και το βλέπαμε, το έβλεπαν στο μπαλκόνι. Εγώ με την ξαδέρφη μου μπαίνω βγαίνα με δωμάτιο μπαλκόνι, ξέρεις. Και βλέπαμε και ρωτούσαμε τι γίνεται. Όλα. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τα πανηγύρια που γέμισε κατευθείαν κάτω δρόμος με κόσμο. Είναι. Ο χαμός. Ήταν μοναδική στιγμή. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στην επόμενη ηλικιακή βαθμίδα που είναι όταν πάμε γυμνάσιο. Όπου αλλάζει λίγο. Αλλάζουν οι ώρες μας. Ξυπνάμε πιο αργά. Είμαστε λίγο πιο ανεξάρτητοι. Δεν μας φωνάζουν τόσο πολύ αν θα γυρίσουμε για το φαγητό. Λιγότερες ώρες στο σπίτι νομίζω. Αυτό είναι. Mm. Τι ώρα ξυπνούσαμε στο γυμνάσιο? Εγώ θυμάμαι να ξυπνάω γύρω στις 10. 10. Και εγώ, κοίτα, ναι, δεν βιαζόμουν να ξυπνήσω, αλλά υπήρχε κάτι άλλο στο γυμνάσιο. Εκεί άρχισαν λίγο κάποια φροντιστήρια. Mm-hmm. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχα κάνει καλοκαιρινά αγγλικά. Πω, πίκρα. Ναι, ναι. Το οποίο τελικά, ναι, όχι τα πέρασαν, αλλά ναι, είναι αυτό ότι τα καλοκαιρινά φροντιστήρια και αργότερα. Δηλαδή, μεγαλώνοντας και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έμπαινε φυσική, χημία, έμπαινε τέτοια. Ό,τι χειρότερο. Ναι. Δηλαδή, φροντιστήρια το καλοκαίρι. Βέβαια, το μόνο καλό σε αυτό είναι ότι είχες και άλλες παρέες εκεί. Mm-hmm. Είδες, δηλαδή υπήρχε η παρέα του φροντιστηρίου, η παρέα της γειτονιάς, η παρέα των παιδιών του σχολείου που είχαν απομείνει. Αν σε κάποιο άλλο σημείο αυτού του πλανήτη υπάρχει το καλοκαιρινό φροντιστήριο, αν υπάρχει το φροντιστήριο γενικά σαν έννοια. Ναι. Πάντως, καλοκαίρι να πηγαίνω στο φροντιστήριο το θυμάμαι πολλές φορές. Ναι. Και κυρίως στο γυμνάσιο σίγουρα. Εγώ θυμάμαι να έρχονται άτομα που ζούσαν στη Γερμανία, ας πούμε, και ερχόντουσαν κάθε καλοκαίρι και ακούγαν ότι έχουμε φροντιστήριο και μέναν με ανοιχτό το στόμα. Τι έχετε, τι φροντιστήριο, δηλαδή πάτε και κάνετε μαθήματα, για ποιο λόγο?
Εμείς λέμε το που τελειώνει το σχολείο, τελειώνουν τα πάντα. Αυτοί δεν είχαν ούτε φροντιστήριο αγγλικών, ξέρεις, τα κάναν όλα στο σχολείο. Το φροντιστήριο δεν υπήρχε σαν λέξη και δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει ακόμα. Ξέρεις, δεν είναι μόνο η ώρα που τρως για το φροντιστήριο, αλλά είναι και το διάβασμα. Το διάβασμα, ναι, ναι, είναι ότι δεν σταματάει ποτέ το σχολείο. Και, ναι, αλλά και όταν είναι καλοκαίρι. Ακόμη πιο δύσκολο. Κοίτα, ήταν πιο χαλαρή η ρυθμή από το χειμώνα, εννοείται αυτό, αλλά είχε και κάτι λες τώρα γιατί να το έχω αυτό. Τώρα, ξυπνάμε γύρω στις 10 η ώρα. Εγώ θυμάμαι πρώτη γυμνασίου, ας πούμε, να βλέπω Thundercats το πρωί. Πρώτη γυμνασίου. Και μάλλον στο Μέγκα τότε. Μάλλον στο Μέγκα. Ξέρεις τι γίνεται. Μετά το έπαιξε το Μέγκα και το Star, από ό,τι θυμάμαι. Αλλά ξέρεις γιατί δεν μου άρεσε. Αυτό που λέμε πάλι και το Thundercats, και είπαμε ότι πρέπει να αφιερώσουμε. Είναι αγαπημένο καρτούν. Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά ξέρεις τι με χάλασε και γιατί δεν το έβλεπα όπως εσύ στο Μέγκα. Γιατί είχαν αλλάξει τη μεταγλώτηση. Δεν το θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Το θυμάμαι πολύ καλά. Έτσι, ήταν διαφορετική μεταγλώτηση και δεν μπορούσα με τίποτα. Δηλαδή είχα άρνηση σε αυτό. Όταν άκουσα διαφορετικές φωνές. Ξέρεις τι θυμάμαι πολύ έντονα. Μπορεί να ήταν και έκτη δημοτικού, θα σε γελάσω τώρα, ή έκτη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου. Ότι είχαμε, σαν να είχαμε συνεννοηθεί ότι με το που τελειώνουν οι Thundercats βγαίνουμε στη γειτονιά. Οπότε μαζευόμασταν όλοι μαζί με το που τελειώνει το επεισόδιο και το συζητούσαμε. Η γειτονιά τότε. Και το καλοκαίρι φυσικά, αλλά και αυτό είναι και το χειμώνα. Ήταν τα social media της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που λες που θα μπεις τώρα στο group και θα δω ένα επεισόδιο House of the Dragon και θα μπω να το σχολιάσω. Να το συζητήσουμε. Να δω τι λένε. Τότε δεν υπήρχε αυτό το feedback. Το feedback είναι το είδες στο επεισόδιο. Πόσο φάνηκε, τι έκανε ο Mike Knight και όλα αυτά. Δηλαδή δεν ήταν ή ο MacGyver κλασικά. Ναι. Ήταν ωραίο αυτό. Είπες δύο σειρές που θα κολούσανε στην προηγούμενη ηλικιακή βαθμίδα, γιατί τις βλέπαμε το βράδυ που γυρνούσαμε. Υπήρχαν επαναλήψεις, βάζανε και μεσημέρι, το θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή θυμάσαι να βλέπεις υπότιτλοι ασφάλτου μεσημέρι. Υπότιτλοι ασφάλτου. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες ώρες έπαιζε, πραγματικά. Νομίζω απόγευμα. Εγώ το θυμάμαι βράδυ. Εγώ το θυμάμαι βράδυ πάντως. Είναι έρχεται δύο το υπότιτλοι ασφάλτου. Βράδυ ήταν σίγουρα σε πρώτες προβολές. Mm-hmm. Αλλά επαναλήψεις πρέπει να ήταν και πιο νωρίς απόγευμα. Ή πιο μετά στα 90s. Yeah. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, καλοκαίρι που έπαιζε στάνταρ στο Mega Channel, έπαιζε το Beverly Hills. Ναι. Ναι, και το θυμάμαι αυτό. Για το οποίο έχουμε κάνει ξεχωριστή χρονομηχανή να την φυσικά, ακούσουν οι φίλοι μας. Και το θυμάμαι ότι το έπαιζε 2-3 ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Και αυτό ήταν, ξέρεις, όταν η σειρά ήταν από το 90 ως το 2000. Έπαιζε εκεί το 92, 93, 94. Τις επαναλήψεις τις έβλεπα. Το θυμάμαι καθόλου και ναι, ναι, ναι. Το απόγευμα. Εγώ για ένα περίεργο λόγο, όταν το βγήκε το Beverly Hills, το σνομπάριζα. Το βλέπαν οι ξαδέρφες μου και λέω: καλά, τι πάτε και βλέπετε. Και μετά, όταν μπήκα στην εφηβεία και πιο κάτι και είδα παλιά επεισόδια, λέω: τι ωραία σειρά ήταν αυτή. Mm-hmm. Και άρχισα να ψάχνω παλιά επεισόδια. Το Beverly Hills εγώ δεν το έβλεπα στην πρώτη του προβολή. Άρχισα να το δω. Το είδα στις επαναλήψεις και μου άρεσε. Το καλοκαίρι. Ναι. Εκεί που δεν είχες τι να κάνεις και λες, ας κάτσω να δω πώς είναι. Σαν το Κωνσταντίνο και Ελένη σε ένα πράγμα. Ναι, κοίτα, το Κωνσταντίνο και Ελένη, εγώ το θυμάμαι και από την πρώτη προβολή. Εκεί δεν το έβλεπε πολλοί κόσμος. Και στην πρώτη φορά που παίχτηκε επανάληψη έγινε χαμός. Γιατί έβλεπα τις σειρές του Ρώμα, μου άρεσαν. Ναι. Τότε. Είχαν απέναντι τους. Στην πρώτη χρονιά, τώρα άλλο θέμα βέβαια, είχαν απέναντι τους δύο ξένους. Γι' αυτό δεν έβλεπε κανένας. Ναι, εντάξει. Τι θα λέγες, Άρη, κάτι πήγες να πεις? Όχι, για την Κωνσταντίνου και Ελένης που είπες ότι είναι μια σειρά που την είδα πολλές φορές και πλέον το μετάνιωσα και όποτε το βλέπω το αλλάζω κατευθείαν. Λέω τι σειρά κάτσαμε και βλέπαμε. Τόσες φορές επαναλήψεις που έπαιξε, άρχισε την εντυπωσία τη σειρά. Ποτέ δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Okay. Αλλά πολλές σειρές τις μάθαμε το καλοκαίρι από τις επαναλήψεις. Ναι, σίγουρα. Ακριβώς αυτό έπαιζαν συνέχεια. Πολύ έντονα θυμάμαι στο γυμνάσιο, γιατί στο γυμνάσιο έχουν μπει και τα arcade στη ζωή μας. Ότι το πρωινό ήτανε, πηγαίνω, βρίσκομαι με τα φιλαράκια και κατευθείαν πηγαίνουμε στο καφενείο που έχει τα ηλεκτρονικά. Παίζουμε εκεί μέχρι να φάμε τα λεφτά μας και μέχρι να έρθει μετά η ώρα του φαγητού απλά κάνουμε βόλτες στη γειτονιά. Εμείς κάνουμε και με τον Άρη τώρα βόλτες στη γειτονιά, παρόμοιες βόλτες από τα ίδια μέρη, θυμάμαι τον εαυτό μου να περνάει πριν από 30 χρόνια. Αντίστοιχα, παιδιά της τότε, όσο ήσουν εσύ τότε, mm-hmm. και, με το, και ο Άρης, βλέπετε τώρα να κάνουν το ίδιο. Ναι. Ναι, φυσικά. Περνάει κόσμος. Κάνει βόλτες. Ναι, ναι. Εμένα και ο γιος μου που είναι στο γυμνάσιο κάνει το ίδιο πράγμα τώρα. Κάνουν βόλτες, αλωνίζουν όλη την περιοχή. Καλό είναι αυτό.
Ναι. Αυτό που λείπει είναι το παιχνίδι στη γειτονιά που δεν το ζήσανε, γιατί έχει αλλάξει η γειτονιά. Φάσιμο. Αλλά τις βόλτες τις κάνουν. Είναι και αυτό ότι με τα αυτοκίνητα και όλα αυτά δεν είναι το ίδιο ασφαλές. Δηλαδή τζαμί τώρα και κρυφτό και τέτοια στην πόλη τουλάχιστον δεν υπάρχει. Πού να παίξουν στην τζαμί. Στα χωριά ίσως ακόμα να συντηρείται αυτό. Όπως και στα χωριά, αυτή η εικόνα που είπε ο Άρης είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, αν ζήσατε τη μετάβαση που βλέπεις ότι ένα χωματόδρομο, μια λάμπα. Εγώ θυμάμαι ακόμα και στο σχολείο όταν πηγαίναμε, ξέρεις, κάτι, μια φορά το μήνα κάναμε μια εκδρομή. Έτσι, ένας περίπατος ουσιαστικά. Ναι. Και πήγαμε σε μια λάμπα και παίζαμε ουσιαστικά. Ακόμα και αυτά τα σημεία πλέον, ξέρεις, έχουν γίνει, δεν μπορείς να το κάνεις το αντίστοιχο. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό ότι μέσα στο χωράφι να κάτσεις να παίξεις. Και εγώ την έζησα την εποχή αυτή. Έζησα χωματόδρομο που γίνεται άσφαλτος, έζησα πολλές μονοκατοικίες, να γίνονται οικοδομές. Ναι. Και κυρίως το χωριό. Ξέρεις, το χωριό το έχεις πάντα κάτι ως αυτό θα μείνει όπως ήταν. Ναι. Και όμως ακόμα και αυτό το βλέπεις σιγά σιγά να αλλάζει. Να εξελίσσεται. Ναι, όπως η πόλη έτσι. Δεν είναι... Στο γυμνάσιο. Όχι, πες, Άρη, πες. Θέλω να πω ένα περιστατικό τώρα σχετικά με αφορά το καλοκαίρι. Λοιπόν. Έτυχε, εγώ γιορτάζω γενέθλια, δηλαδή καλοκαίρι, Αύγουστος. Λοιπόν, μέχρι που θα πήγαινε γυμνάσιο, έκανα πάρτι γενεθλίων, μιλάμε καμία σχέση με τα σημερινά. Παιδιά πολλά, γειτονιά, γειτόνισες, να έχουν, να έχουν μια πολλά, να τους κεράσω, μπουφές μεγάλος, δώρα πολλά και στο τέλος έδινα και εγώ δώρο στους μαθητές που ήταν σχολικά ήδη. Ναι. Είχα να πω ότι στο χωριό και στη γειτονιά, τουλάχιστον στο σημείο και που ήμουν εγώ, άλλος δεν έκανε τόσο μεγάλα πάρτι. Mm-hmm. Και ήταν κάτι που ένας από τους λόγους που μάλιστα μου καλοκαίρι ήταν και αυτό. Με έχει μείνει και εγώ το θυμάμαι. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα και τα πανηγύρια το καλοκαίρι. Δηλαδή είχε υπέροχο και το χωριό είχε, αλλά και στην πόλη δύο με τρία πανηγύρια μέσα στο καλοκαίρι. Που ήξερες ότι κάθε φορά είναι η ημερομηνία συγκεκριμένη που θα πας. Θα κάνεις τα μαγαζάκια και όλα αυτά. Σου αρέσει πιο πολύ η εμποροπανηγύρι ή το πανηγύρι που έχει τα φαγητά, τα τραγούδια και τους χώρους. Όχι, τα φαγητά, ξέρεις. Όχι. Ναι, η εμποροπανηγύρι που πουλάνε παιχνίδια και τέτοια. Είναι αυτό ότι θα πας στην εκκλησία να ανάψεις ένα κερί και μετά θα πας φόρτα ουσιαστικά στα μαγαζιά, θα πάρεις λουκουμάδες, κουρουνοπούλου. Άγιος Μάμας. Άγιος Μάμας. Ο Άγιος Μάμας είναι στη Χαλκιδική, είναι μεγάλο πανηγύρι. Αλλά δεν θα κάτσεις τόσο τραπέζι. Mm-hmm. Περισσότερο για τα παιχνιδάκια στα μαγαζιά, αυτό το θυμάμαι. Ναι, εμείς εδώ στην περιοχή της Τούμπας του Λάξον, που είναι ο Άγιος Θεράποντας, που το λέει και ο Ραπτόπουλος συχνά στις εκπομπές του Άι Θεράπης, το Μάιο που γιορτάζει, είναι το πανηγύρι. Και τότε ακόμα είχαμε σχολείο, ήταν λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία. Με το που τελειώναμε, βγαίναμε από την πόρτα του σχολείου, ήταν στημένοι οι πάγκοι, γιατί είναι ακριβώς απέναντι από την εκκλησία. Και ξέρεις, κάναμε κάθε φορά βόλτα, βλέπαμε τι θα πάρουμε, τι θα ψήσουμε τους γονείς να μας αγοράσουν. Ήτανε... Όχι, εγώ αυτό το έχω ταυτίσει όχι με σχολείο, αλλά με καλοκαίρι. Με καλοκαίρι. Γιατί είχαν κλείσει. Τα πανηγύρια και την ώρα. Γυμνάσιο, γυρνά στο σπίτι, τρως το φαγητό σου, είναι λίγο πιο γρήγορη διαδικασία. Μπορεί να μην φας όλη η οικογένεια μαζί. Όποιος γυρνάει πρώτος, ας πούμε, στο σπίτι τρώει και τα λοιπά. Ναι. Το μεσημέρι, πώς περνάει η ώρα? Για μένα η ώρα περνούσε με τον Game Boy στην ηλικία του γυμνασίου. Θα μας πει και ο Άρης, γιατί είναι η ηλικία γυμνασίου, εγώ με το που σου τελειώνα, FIBA μπάσκετ, τρίποντο, φανατικά. Ο Άρης, ξέρεις, δεν είχε ποτέ video game σε Game Boy και τέτοιο, οπότε φανατικά. Να δούμε πώς περνούσε ένα παιδί χωρίς κονσόλα στο σπίτι. Διάβαζα πάρα πολλά αθλητικά περιοδικά. Έβλεπα λίγο περισσότερο όταν είχε επανάληψη κάποια ταινία, κάποια σειρά. Και από τα video game μόνο στα καφενεία του χωριού, mm-hmm. που πήγαινε πιο ηλεκτρονικά και παίζαμε. Και θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό. Είχε κάποτε ένας πατέρας ενός φίλου, τον έβγαλε σηκωτό και λέει: μάθαμε το κόλπο, πάμε και τέζουμε τον κουμπαρά. Mm. Και μου έμεινε αυτή η ατάκα. Ναι. Όχι, εγώ θυμάμαι καλοκαίρι Game Boy. Game Boy, ναι. Ναι. Και Game Boy με κασέτες να ανταλλάζουμε, να τελειώνουμε την κασέτα, να τη δούμε στο άλλο. Το Game Boy βόλευε το μεσημέρι γιατί είχες και τα ακουστικά σου. Οπότε κούμπωνες τα ακουστικά και έπαιζες και οι άλλοι μπορούσαν να κοιμούνται, δεν ενοχλούσες κανέναν. Ναι. Και περνούσε τέλεια το μεσημέρι του καλοκαιριού τότε.
Τα πιο έτσι, τυχερά παιδιά είχαν μεγαλύτερες κονσόλες που ήταν συνδεμένες στην τηλεόραση, ένα NES, ένα Master System, αργότερα Super Nintendo Mega Drive. Κάντε κάτι που σας άρεσε, ναι. 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 Αλλά και πάλι, ακόμα και τότε που είχα υπολογιστεί και έπαιζα τα παιχνίδια κυρίως Adventures και τέτοια, μιλάμε για το γυμνάσιο. Ναι. Δεν θυμάμαι τόσο να παίζω το καλοκαίρι. Εγώ ίσα ίσα το καλοκαίρι έπαιζα. Όχι, δεν το θυμάμαι. Το καλοκαίρι έπαιζα Game Boy. Δεν θυμάμαι να κάτσω στον υπολογιστή να παίξω, ξέρεις. Mm-hmm. Κοίτα, τότε επειδή πρώτο είχε έρθει το Game Boy και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, ήταν το γούσταρες να είσαι ξάπλα στο κρεβάτι σου και να παίζεις. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα ότι είχα κονσόλα στα χέρια μου που κάνει αυτό το πράγμα. Κοίτα, και πώς το είδαμε το Game Boy αυτό που λέμε, δεν ήταν μόνο η διαφήμιση. Κάποιο παιδί στη γειτονιά, είπαμε στην πολυκατοικία που κατέβαινε, το έφερε, το είδαμε, το ζηλέψαμε, ναι, όπως ναι. Έτσι πήγε. Ναι, έχω φτιάξει ένα βίντεο για το πώς γνώρισα το Game Boy, θα το έχω στην περιγραφή, όπως και το Game Gear. Γιατί δείτε τα και πολλοί θα ταυτιστείτε. Γιατί φαντάζομαι η δική μου ιστορία είναι ίδια και με πολλών άλλων εκεί έξω. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στη θάλασσα. Πηγαίνετε μόνοι σας στη θάλασσα, στην παραλία. Με γονείς. Με γονείς. Ναι. Και ξαδέλφια, ναι. Γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, τότε ξέρεις όλοι ζούσαν, ήταν πιο νέοι, οπότε όλοι μαζί. Και μάλιστα στη Χαλκιδική, εκεί στην Ποτίδα που είμαι. Επειδή τότε μπορεί ο πατέρας μου να δούλευε, οπότε ερχόταν κάθε μέρα άλλο το απόγευμα και δεν ερχόταν στη θάλασσα. Φορτωνόμασταν ομπρέλες, ψάθες, όχι ξαπλώστες και καρεκλάκια και τέτοια. Ψάθες, χύμα. Και πετσέτες και πηγαίναμε. Κάναμε και στάσεις στο δρόμο. Εμείς τη θάλασσα την είχαμε κατά κανόνα για Σαββατοκύριακο. Όχι η καθημερινή. Επειδή ήταν η απόσταση. Δεν μπορούσε εύκολα κάποιος να σε πάει στη θάλασσα. Δεν ήταν και εύκολη η μεταφορά. Επομένως, ή όταν πηγαίναμε και με τους γονείς και όλα αυτά διακοπές που εκεί το έχεις στο καθημερινό πιο εύκολα. Διαφορετικά στο υπόλοιπο καλοκαίρι το είχες και Σάββατο Κυριακή θα πάμε στη θάλασσα. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Εγώ είπα για την περίοδο που είμαστε διακοπές. Μπορεί να μην έχω πάει. Έχω πάει ελάχιστες φορές Σάββατο για μπάνιο και να γυρίσουμε. Ξέρεις, μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος από νησιά που το είχαν στην καθημερινότητά τους να πάνε στη θάλασσα. Που αυτό έχω ποτέ, εγώ το είχα κάτι σαν. Πώς το πω, είναι σαν ειδικό. Σαν ειδική, νομίζω ότι ένας νησιώτης, ας πούμε, μπορεί να, από πιτσιρικάς να πήγαινε μόνος του για μπάνιο στη θάλασσα με την παρέα του. Όχι, δεν το είχα καθόλου αυτό. Και να έχει μεγαλώσει τελείως διαφορετικά από εμάς που ήμασταν τα παιδιά της πόλης. Σκέψου πόσο ωραίο είναι τώρα να είναι η παρέα σου στο γυμνάσιο, πρώτο γυμνασίου. Και να πηγαίνετε όλοι μαζί, να κάνετε τον μπάνιο, να περνάτε εκεί καλά και να γυρνάτε μετά για το φαγητό. Το καλύτερο. Τώρα θα σας πω αυτό που είπε. Επειδή στο χωριό την είχαμε τη θάλασσα εμείς, Νέα Φώκια που είμαι από εκεί, δίπλα μου ακριβώς είναι, χρόνια πήγαινα κάθε μέρα, καθόμουν λίγο. Μια φορά έτυχε να πάω μετά από πολλά χρόνια εδώ πέρα κάπου στην Περέα με κάτι φίλους. Εγώ συνηθισμένος, βουτάω λίγο, φεύγω. Α, εμείς καθόμαστε 5 και 6 ώρες. Λέω, τι λέτε, στη μισή ώρα έφερα. Δεν το είχα καθημερινό αυτό. Λέω πάνω από μισό ώρα δεν κάθομαι ποτέ στη θάλασσα. Το έχουμε συζητήσει και αυτό. Στη χρονομηχανή με θέμα την παραλία. Ναι. Αν και είχα περάσει και φάση να κάθομαι πολλές ώρες στη θάλασσα, αλλά πολύ πιο μεγάλος. Και είπαμε στη θάλασσα πιο μετά, δεν σε κολυμπάς, στην παραλία με παρέα. Ναι, αυτό. Μπήρες, τέτοια παραλία, μουσική. Α, ναι. Και ψήσιμο στην παραλία και βράδυ και τέτοια. Ναι. Αυτό είναι άλλη φάση, πιο μετά. Ωραία. Γυρνάμε στο γυμνάσιο, τρώμε το φαγητό μας, παίζουμε Game Boy και έρχεται ξανά η ώρα να ξαναβγούμε γιατί δεν καθόμαστε στο σπίτι. Η δική μου η ώρα ήταν μόνο μπάσκετ. Μέχρι να γυρίσω το βράδυ. Δηλαδή από τις 5 η ώρα μπορεί να έπαιζα μπάσκετ για να γυρνούσα 9 το βράδυ με την μπάλα και μουσχέμα. Νομίζω στα 90's. Γιατί ήταν η ομάδα που έκανε επιτυχία στα 90's. Γι' αυτό. Ναι. Εδώ έχω το παράπονό μου. Ναι. Όταν ήθελες να παίξεις ποδόσφαιρο, έβρισκες 10 άτομα. Άρη, όταν... κάνε λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο, γιατί ακούμε λίγο περίεργα. Εκεί. Εντάξει, τώρα πιο καλά. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Όταν ήθελα να βρούμε για ποδόσφαιρο, βρίσκαμε 10 άτομα. Ναι. Όταν θέλαμε για μπάσκετ τότε, λίγοι πηγαίνανε και πάρα πολλές φορές πήγαιναν, έπαιρνε τα καπαρί και έπαιζα μόνος. Και πραγματικά είναι το παράπονό μου. Λέω να παίζω μόνος μπάσκετ καθημερινά και να μην βρίσκω παρένα να παίξει κάποιος μαζί μου. Εγώ πάλι είχα το αντίθετο πρόβλημα. Ξένους και παίζαμε. Εγώ είχα το πρόβλημα να πηγαίνουμε από γήπεδο στο γήπεδο και να μην βρίσκουμε άδεια μπασκέτα. Το είχαμε πει αυτό στο επεισόδιο με τις αλάνες, τα 5x5 και όλα αυτά. Μα όλα τα έχουμε πει. Φτάνει. Ναι. Δεν θα έχουμε θέματα να συζητήσουμε.
Ακριβώς, αλλά είναι Η αυτό επανάληψη που. ποτέ δεν είναι κακό. Ξέρεις τι γίνεται. Και το καλοκαίρι το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Ότι πρώτα απ' όλα για να πας στο γυμναστήριο, το στάδιο που είχε τις μπασκέτες, είχε και περπάτημα, δεν ήταν πολύ κοντά σε εμάς. Ναι. Αλλά το θυμάμαι αυτό ότι να περιμένουμε, ήταν η αγωνία, ξέρεις, πόσος κόσμος θα περιμένει. Ναι. Γιατί ήταν τότε οι εποχές, γι' αυτό έχει να κάνει με τι εποχή σου να στην ηλικία πρώτης δευτέρας γυμνασίου. Δηλαδή, σκέψου ότι όταν ήμουν εγώ και ο Και εγώ, Πάνος ναι. κοντά, ήταν κοντά τότε στις επιτυχίες που έπαιζε οι ομάδες που είχαν πάρει την Ευρωλίγκα την πρώτη και όλα τα υπόλοιπα, εκείνες τις επιτυχίες. Επομένως, ενώ αντίθετα δεν είχαμε επιτυχία καμία στο ποδόσφαιρο. Άρα όλοι ασχολούνταν με το μπάσκετ εκείνη την Μαζί περίοδο. Σου, απλά η δικιά μου η παρέα, ας πούμε, που έκανα δεν ήταν του μπάσκετ δυστυχώς. Και έτσι αναγκαζόμουν ή πήγαινα μόνος ή έβρισκα τουρίστες από άλλα χωριά, ξένους τέτοιου και έπαιζα με εκείνους μπάσκετ εκείνα τα χρόνια. Ένα γυμνασίου απόγευμα και κάτι. Που δεν θα το ξεχάσω και θα το λέω κάθε φορά που θα συζητάμε για τα video games, Σάβα, είναι αυτό που περάσαμε έξω από ένα μαγαζί που συνηθίζαμε να πηγαίνουμε για να παίξουμε ηλεκτρονικά και ακούγαμε τους ήχους από τους ελέφαντες που υπάρχουν στο παιχνίδι Street Fighter 2. Round. Και πήγαμε να δούμε τι είναι αυτό που ακούγεται και μπήκαμε μέσα στην αίθουσα και είδαμε μια τεράστια ουρά να περιμένει να παίξει ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό που εμείς δεν το είχαμε δει ακόμη. Πήγαμε από πλάι, εντωμεταξύ μας λέγανε παιδιά υπάρχει σειρά και εμείς λέγαμε δεν θα παίξουμε, μόνο να δούμε τι είναι. Και πλησιάσαμε να δούμε τι είναι αυτό το παιχνίδι. Και πάθαμε τεράστιο σοκ με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Street Fighter 2, το οποίο... Δεν τράνταξε τα νερά στις gaming αίθουσες. Και ο ήχος πώς σε ελκύει να πας να δεις κάτι. Ναι, ήταν τέρμα ο ήχος. Ήταν το καινούριο ηλεκτρονικό που το είχαν βάλει στο τέρμα. Και βλέπαμε τον Μπλάνκα, τον Ρίου, τον Κέν, την Τσαν Λί, όλους αυτούς τους χαρακτήρες. Σοκ. Δεν θυμάμαι μετά από πόσο καιρό μπόρεσα να παίξω, γιατί πάντα ήταν γεμάτο αυτό το ηλεκτρονικό. Παιδιά, έχει γίνει crossover φοβερό επεισόδιο σήμερα. για να το συνεχίσουμε, θερινά σινεμά πιο μετά. Πιο μετά. Πιο μετά. Αν και το πρώτο θερινό σινεμά, εγώ το πρώτο το είδα στο δημοτικό, στη Σκιώνη Χαλκιδικής, το πρώτο Batman με τον Jack Nicholson στο ρόλο του Τζόκερ. Δεν θυμάσαι προβολή θερινή όταν είσαι γυμνάσιο και να είναι ο ήλιος και να μην βλέπεις σχεδόν τίποτα, ξέρεις. Πού τα θυμάμαι αυτά. Δεν έχω πολλές αναμνήσεις στο γυμνάσιο γιατί δεν πήγαινε η παρέα. Έχω στο Λύκειο και μετά. Αλλά πηγαίναμε νυχτερινή προβολή, δεν είχαμε τέτοιο θέμα. Όχι, εγώ και σε πιο μικρό ηλικία το θυμάμαι το θερινό, αλλά το θυμάμαι αυτό γιατί δεν πήγαινα βραδινή προβολή, πήγαινα στην πρώτη. Στην πρώτη προβολή, ξέρεις. Υπάρχει χρονομηχανή τα θερινά σινεμά. Να πω κάτι πριν, γιατί είμαστε ήδη 50 λεπτά και γράφουμε. Παραλία, καύσωνας, θερινά σινεμά, παιχνίδια στη γειτονιά, όλα τα έχουμε κάνει ξεχωριστές χρονομηχανές. Και όλα είναι και μέρος του καλοκαιριού. Άρα να σε ρωτήσω κάτι. Και στο σούπερ μάρκετ, βέβαια. Φυσικά, ναι. Άρα έχεις κατασκήνωση, έχεις πάει ποτέ? Όχι, ποτέ. Επειδή ίσως πήγαινε στο χωριό, όπως είπα, τρεις μήνες σχεδόν, γι' αυτό δεν χρειάστηκε να ψαχτούν για κατασκήνωση. Πάνω εσύ. Όχι, για τον ίδιο λόγο. Το ζηλέψατε καθόλου αυτό? Όχι. Όχι. Μια φορά είχα πάει και δεν είχα περάσει και καθόλου καλά σου. Όχι, αλλά τώρα που μεγάλωσα, λέω χαζομάρα έκανα που δεν πήγαινα. Ναι. Ξέρεις, είναι κάτι διαφορετικό, Είναι όπως λέμε για το στρατό. Έτσι και η κατασκήνωση είναι να μην είναι στρατός. Ξέρεις τι, έχω φίλους, γιατί είπες ότι είχαμε πει να συζητήσουμε το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο ότι είμαστε πάντα με την παρέα μας και κάνουμε βόλτες. Όχι, ναι, ναι. Υπάρχει μία περίοδος στο καλοκαίρι που οι φίλοι σου λείπουν και είσαι μόνος σου στην πόλη. Ναι. Εμένα οι παρέες μου φεύγαν τότε, η περίοδος στην κατασκήνωση ήταν 3 εβδομάδες, 21 μέρες. Ξέρεις πόσο μου φαινόταν, αιώνας. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέει ο Άρης, ότι έφευγε την επόμενη μέρα. Ναι. Εμείς δεν φεύγαμε την επόμενη μέρα. Εμείς όλο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήμασταν εκεί. Τον Αύγουστο φεύγαμε. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Και με ποιους να κάνεις παρέα? Να πας να βρεις άλλους? Θα σου λέγανε τώρα μας θυμήθηκες. Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί δεν είχα καθημερινές επαφές. Εντάξει. Και φεύγανε, ας πούμε, 1 Ιουλίου και περίμενα να τελειώσει ο Ιούλιος για να γυρίσουν. Αλλά αυτοί οι φίλοι μου που πήγαιναν κάθε χρόνο
έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις και αν μπορούσαν να πηγαίνουν και μεγάλοι, θα πήγαιναν και μεγάλοι. Ήταν λίγο περίεργη εκείνη. Τι κάνατε πράγματα για εκείνη την περίοδο? Εσύ, Άρη, είχες παρέα. Σάββα, τι έκανες τότε που φεύγαν όλοι? Ήταν κυρίως η αρχή του καλοκαιριού. Ξέρεις, όταν ξεπερνάς όλο αυτό ότι α, τώρα δεν θα έχω σχολείο. Γιατί είναι αυτή. Ήταν η περίοδος που είπαμε σαν τον Άρη, οι φίλοι φεύγουν και πάνε στο χωριό και εσύ μένεις πίσω. Ξέρεις, όταν έχεις αδέρφια είναι πιο ευχάριστο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, περνάς καλύτερα το χρόνο, γιατί μπορείτε να παίξετε μεταξύ σας και όλα αυτά. Από την άλλη, ναι, βαριώσουν κιόλας. Είχες ένα σημείο που λες να κάνω τώρα. Ναι. Ναι. Τι έκανες? Η κατασκήνωση ως ιδέα ήταν καλή, δεν ήταν άσχημη. Δηλαδή να πας, ξέρεις, να κάνεις και τα αθλήματά σου και όλα αυτά. Από την άλλη, μια φορά που είχα πάρει, θυμάμαι ότι είχα βαρεθεί. Δηλαδή, μετρούσα τις μέρες ανάποδα να φύγω μετά. Είναι, ξέρεις, και η κατασκήνωση, γιατί έχω άτομο που έχει πάει σε κατασκήνωση και πέρασε χάλια και το ίδιο άτομο έχει πέρασει φανταστικά σε άλλη. Ναι. Ξέρεις, όλα αυτά είναι σχετικά. Είναι και με ποια άλλα παιδιά θα είναι εκεί. Και αν, ξέρεις, θα τα πάτε καλά. Ή πόσο σου φέρονται οι ομαδάρχες και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ξέρεις πόσο το έχουν δει φανατικοί στο ρόλο τους. Ναι. Ναι. Αλλά και πάλι να σου πω ότι δεν μου άρεσε. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε πρωινό ξύπνημα. Ναι, είναι λίγο στρατός. Ναι, διαφέρει να λες ότι ξυπνάω 8 η ώρα μόνος μου και διαφέρει να πεις ότι πρέπει να ξυπνήσω αυτή την ώρα. Mm-hmm. Αυτό δεν το μπορούσα καθόλου. Να πάμε σε επόμενη ηλικία, να πάμε λυκείο. Τι ώρα ξυπνάμε? Πάμε. Μία το μεσημέρι. Όχι, εντάξει. Κανονικά. Όχι, 10 η ώρα πιστεύω είμαστε εντάξει. Μπα, εγώ θυμάμαι να έρχεται ο ξάδερφός μου ο Δάνης στο σπίτι. Είχα την Amiga, ας πούμε, τότε και το PlayStation 1 και ερχόταν για να παίξουμε παρέα. Και έμπαινε στο παιδικό δωμάτιο και εγώ κοιμόμουν. Και τον έλεγε η γιαγιά μου: μην το ξυπνήσει, θα ξυπνήσει μόνο του. Και εγώ να ξυπνούσα 12, 12.30, 1. Περίμενε ο ξάδερφος μια ώρα μέχρι να ξυπνήσω εγώ. Γιατί ξυπνούσα μία? Γιατί είχα ήδη τηλεόραση στο δωμάτιο και το βράδυ μπορεί να κοιμόμουν 4 τα ξημερώματα. Σωστό. Τηλεόραση στο δωμάτιο δεν είχα στο Λύκειο. Δεν την άναβα συνέχεια όμως. Δηλαδή, ακόμα και όταν ξυπνούσα, δεν ξέρεις, δεν πει να ανάψω την τηλεόραση στο δωμάτιο. Θα κατέβανα κάτω. Να, ναι. Αλλά θυμάμαι να βρω βιντεοκασέτες πάλι. Άλλη εκπομπή. Το θυμάμαι ότι, ξέρεις, έβλεπα το καλοκαίρι. Ακόμα και τα νιτζάκια και τα όλα. Και στο Λύκειο άλλωστε. Ναι, okay. Ναι. Στο Λύκειο είχαμε ξεκινήσει τα θρίλερ. Τα θρίλερ και, ναι, και σοβαρές ταινίες γενικότερα. Ναι. Δηλαδή είχαμε φύγει από τη φάση με τα νιτζάκια και το Τζάκι Τσάν. Ναι. Αλλά για μένα ήταν το Λύκειο λίγο με τα φροντιστήρια και όλα αυτά. Ξέρεις, ήταν λίγο πάλι υπήρχε αυτό. Δεν τα θυμάσαι με νοσταλγία τα καλοκαίρια του Λυκείου δηλαδή? Δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή τώρα να σου πω ότι θυμάμαι Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου με νοσταλγία. Όχι, δεν τα θυμάμαι. Όχι. Κυρίως στο καλοκαίρι για Τρίτη Λυκείου. Έβγαινα από το ένα φροντιστήριο και πήγαινα στο άλλο. Δεν ήταν... Εγώ τα δεν θυμάμαι, ήταν... ειδικά Δευτέρα, Τρίτη Λυκειού, τα θυμάμαι κυρίως γιατί υπήρχαν σχέσεις με κοπέλες. Οπότε έχεις κι άλλο ενδιαφέρον, παιδί μου, πέρα από το διάβασμα για το σχολείο. Οι πρώτοι έρωτες, το πότε θα βρεθούμε, τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα SMS, ναι, οι αναπάντες στα κινητά που σε σκέφτομαι, σε κάνω, σε ράνω. Και απομακρύνεις και από τις παρέες εκεί και όλα αυτά. Ναι. Στο Λύκειο με είχε πιάσει κάποια στιγμή ότι χάθηκα με την παρέα που είχα στη γειτονιά. Δηλαδή, το έχω δει αυτό να το γράφω στο Facebook και όντως ισχύει. Υπήρχε μία στιγμή που βρέθηκες με εκείνη την παρέα και δεν γνώριζες ότι είναι η τελευταία φορά που θα βρεθείτε. Αυτό είναι δράμα. Άστο. Άστο. Έχει συμβεί. Μα ξέρεις αυτό. Αυτό έχει συμβεί σε όλα τα πράγματα. Αν το σκεφτείτε. Σε όλα τα πράγματα, κάποια στιγμή κάνεις κάτι για τελευταία φορά. Ναι. Είναι λίγο στενάχωρο. Στην παλιά μας γειτονιά συνάντησα ένα κορίτσι που μιλούσε με γειτόνισσα, χαιρετηθήκαμε και μετά την επόμενη μετακομίσαμε και χαθήκαμε τα έχνα τους. Άστο. Άστο. Ναι, απλά είναι λίγο το νοσταλγικό, ρε παιδί μου, ότι η παιδική σου παρέα κάποια στιγμή ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε όλοι μαζί. Εγώ τη θυμάμαι αυτή τη φορά, ας πούμε, που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Γιατί... Να, ένα καλό που έχει η σημερινή γενιά, ότι με τα κινητά δεν χάνονται. Ναι. Εγώ ξέρω γιατί θυμάμαι, γιατί είχαμε χαθεί μέχρι έκτη δημοτικού ήμασταν τα ίδια παιδιά. Πρώτη γυμνασίου ψιλοχώρησε η παρέα μου, γιατί εγώ έκανα και παρέα και με τους μαθητές του γυμνασίου. Κάποια στιγμή, καλή ώρα, ένα καλοκαίρι που φύγανε όλοι και είχα μείνει μόνος, θυμήθηκα να πάω να βρω τα παιδιά που ήμουνα
μέχρι έκτη δημοτικού, στη γειτονιά δηλαδή. Και κάθισα και ήταν λίγο άβολα, γιατί όντως μου το είπανε τώρα, μας θυμήθηκες. Και είπα εντάξει, ήρθα να κάτσω να σας δω. Και εκείνη ήταν η τελευταία φορά που έκανα παρέα με εκείνη την παρέα. Ναι. Και μου έχει μείνει όντως, δεν ξεχνιέται εκείνη τη στιγμή. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Να σας κάνω μια παιδική ερώτηση. Έτυχε να σας κάνουν οι φίλοι σας εντός εισαγωγικών bullying όταν σας είδανε κάποιο κορίτσι, όταν είπατε είμαι ερωτευμένος με κάποια? Bullying όχι, αλλά μου έχουν πει μας ξέχασες. Κοίτα, αυτό είναι κλασικό, ότι απομακρύνεις από την παρέα. Ναι. Και η αλλαγή της παρέας και όλο αυτό χτυπάει άσχημα. Δηλαδή, όταν βλέπεις. Ξέρεις, αυτό ανθρώπινο είναι. Mm-hmm. Λογικό είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς, ξέρεις, έχεις ένα συγκεκριμένο χρόνο κάπου πρέπει να τον αφιερώσεις. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του καθενός. Δηλαδή, κατά πόσο, ξέρεις, όταν έχεις μια σχέση, όταν κόβει εντελώς επαφή με τα προηγούμενα. Ναι. Γιατί αυτό, ξέρεις, πολλές φορές, πολλοί το κάνουν. Βέβαια. Το έχουν κάνει και φίλοι μου. Αυτό που λες πάνω ότι μετά. Μετά, όταν χωρίζει οτιδήποτε, και δεν είναι μόνο σχέση, μπορεί να είναι και σε άλλη παρέα. Mm-hmm. Ξέρεις, ξεκάθαρα, ναι, και αυτό έχει γίνει. Ξέρεις, μετά, όταν επιστρέφει, δεν είναι το ίδιο. Ξεκάθαρα. Ναι, δεν είναι το ίδιο, όχι. Έχουν ψυχραθεί οι σχέσεις. Ότι... Ναι, δηλαδή, νομίζω ότι αυτό όταν απομακρύνεται κάποιος εντελώς. Κοίτα, διαφέρει το εντελώς. Διαφέρει ότι, ξέρετε, παιδιά, είναι αυτό, είμαι σε αυτή τη φάση τώρα, αυτό το καταλαβαίνεις. Αλλά όχι εκεί που παίρνει κάθε μέρα μαζί, ξαφνικά. Κόβει, ξέρεις, εντελώς. Ναι, είναι λίγο περίεργο και αν μπορούσαμε να δώσουμε μια συμβουλή θα είναι ότι όταν κάνετε μια σχέση να έχετε λίγο χρόνο και για τους φίλους σας. Ναι, γιατί μετά δεν θα σας θυμηθούν οι φίλοι σας όταν κάτι πάει στραβά, έτσι. Ναι. Να μεγάζεις το χρόνο. Να μεγάζεις το χρόνο. Ναι, εντάξει. Βέβαια, εξαρτάται από την ηλικία, ξέρεις, όσο πιο μικρός είσαι, τόσο πιο δύσκολο τα ζυγίζεις αυτά καλά και τα... Ανοίγεται και αυτό. Πώς θέλετε να κλείσουμε? Έχουμε συμπληρώσει μία ώρα. Πώς θέλετε να το πάμε για κλείσιμο? Κοίτα, είπαμε τα υπόλοιπα χρόνια μετά το Λύκειο και πλέον τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρι. Δηλαδή, έχετε δει γενικά ότι όσο πάει το καλοκαίρι το χαίρεστε περισσότερο ή λιγότερο? Ξεκουράζεστε περισσότερο? Πώς το νιώθετε αυτό? Όσο περνάνε τα χρόνια, κάθε παίξει και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα, δεν λένε? Κοίταξε, μέχρι και να τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχεις 3 μήνες το καλοκαίρι που κάθεσαι. Με το που θα ξεκινήσεις δουλειά, τέλος. Τέλος, όλα. Περιμένεις 2 εβδομάδες, 3, ξέρω πώς θα πάρεις άδεια. Είναι αυτό. Νομίζω πάντα είναι ότι να είναι ο χρόνος ξεκούρασης το καλοκαίρι. Mm-hmm. Ξέρεις, και μετά, γιατί είναι το τελευταίο θέμα που δεν εντώσαμε, ήταν οι συναυλίες. Ξέρεις, μεγαλώνοντας, ναι. Μπαίνουν και αυτά μέσα. Ναι. Που δεν τα έχεις πιο παλιά. Είναι πολλά. Έτσι. Ναι. Πάντως πάντα. Α, και κάτι άλλο. Πώς πιστεύετε ότι είναι το καλοκαίρι στις άλλες χώρες? Εννοώ τα παιδιά πώς το χαίρονται το καλοκαίρι, με τον ίδιο τρόπο? Όχι. Δεν έχω καμία σχέση. Πιστεύω ότι καμία σχέση με εμάς, γιατί μόνο που λένε οι ξένοι ότι εμείς καθόμαστε 3 μήνες είναι κλειστά τα σχολεία, παραξενεύονται. Εμείς λέει 2 εβδομάδες αν κλείσουν τα σχολεία μας. Εσείς κάθεστε 3 μήνες. Δεν ξέρω, αυτό παίζει να έχει γενικά... να κάνει με την κάθε χώρα. Δεν είναι... Υπάρχουν και χώρες που κλείνουν και πιο πολύ από εμάς. Ναι, και νομίζω ότι. Χειμώνα. Αλλά ξέρεις, βοηθάει και η χώρα και λόγω καιρού. Δηλαδή να κλείσει και να είσαι στη Σουηδία. Να είσαι στο σπίτι έτσι, ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, Όχι, σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Έχω φίλους που ζούσαν μεγάλο στο εξωτερικό. Θα ρωτήσω για να μάθω τι κάνανε τα καλοκαίρια. Φαντάζομαι πάνω κάτω. Ήταν τόσο ενθουσιασμός, ξέρεις, όταν έκλειναν τα σχολεία και αρχίζαν οι διακοπές. Όσο σε εμάς. Φαντάζομαι, ναι, μωρέ. Εντάξει, το παιδί πάντα είναι παιδί όπου και να βρίσκεται. Και πάντα θα ήθελε να κλείσει το σχολείο. Ναι, θα ήθελε να κλείσει το σχολείο, να δει πολλές ώρες τα αγαπημένα του παιδικά, να διαβάσει τα βιβλία, να δει τους φίλους του και να μην έχει διάβασμα. Ξέρετε πώς θέλω να κλείσουμε. Όταν επιστρέφατε στην αυτό. Αυτό η επιστροφή, για πες μου. Και εγώ αυτό θα έλεγα τώρα, με το παπτωστό μου το πήρες, Σάβα. Ναι. Θυμάμαι στη Δευτέρα Δημοτικού, με το που τέλειωσε τις διακοπές, επιστρέψαμε κανονικά σχολείο και τέτοια, και κάθομαι να κάνω τα μαθήματά μου και σκέφτομαι. Πριν
μια εβδομάδα σχεδόν ήμουν στο χωριό ακόμα διακοπές. Και τώρα θα ξαναπάω το καλοκαίρι, το επόμενο, και με πιάνουν τα κλάματα. Αυτό. Εγώ Δευτέρα Δημοτικού, όταν τέλειωνε το καλοκαίρι, προσπαθούσα να θυμηθώ αν είμαι δεξιόχερας ή αριστερόχερας. Με ποιο χέρι γράφω. Δηλαδή είχα και τέτοιες αγωνίες. Δηλαδή είχα τύψεις, ξέρεις. Απ' την άλλη, ξέρεις, επειδή μπαίναμε στη διαδικασία για τα ψώνια, για το σχολείο και όλα αυτά. Ξέρεις, ήταν και λίγο παράξενη η διάθεση. Αλλά, ξέρεις κάτι, όταν επιστρέφεις από το χωριό στην πόλη, μια-δυο μέρες εκεί, σε πιάνει λίγο ότι ένας χρόνος μέχρι να ξαναφύγω. Δεν σκεφτόμουν καθόλου την επόμενη χρονιά. Σκεφτόμουν με το που πλησιάζει το άνοιγμα του σχολείου, δηλαδή 15 μέρες πριν, προσπαθούσα να ξυπνάω πολύ νωρίς και να κοιμάμαι πολύ αργά για να γίνουν μεγαλύτερες ημέρες. Να μην περάσει γρήγορα ο καιρός και ανοίξουν τα σχολεία. Δεν ξέρω αν το κάνατε. Δηλαδή ξυπνούσα 7 η ώρα το πρωί, κοιμόμουν 2 η ώρα το βράδυ. Ξέρεις, είναι αυτό που το είχαμε πει στην πρώτη μέρα στο σχολείο. Αλλά ποτέ δεν ανυπομονούσα να ανοίξουν τα σχολεία. Δηλαδή αυτό που λένε ότι «Α, μου λείψατε να σας ξαναδώ». Αν και μάλλον είπαμε ότι ένα από τα καλά που βλέπεις στους παλιούς συμμαθητές και όλα αυτά. Αλλά αν μπορούσα τότε να πατήσω ένα κουμπί και να μην ξανανοίξουν ποτέ τα σχολεία, θα το έκανα. Και όλοι μαθητές το κάνουν αυτό, νομίζω. Όλοι. Θα θυσίαζα τις παλιές παρέες από το, ξέρεις, να συνεχίζουν διακοπές. Ναι. Δεν είχα καθόλου το. Αν και τότε τα σχολεία ανοίγαν σιγά-σιγά, ξέρεις, δεν ήταν απότομα. Ήταν μια έπαιρνη στα βιβλία, να πήγαινε από εδώ από εκεί. Είχε και μια περίοδο προσαρμογή. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν καλοκαίρι. Δηλαδή ήξερε ότι θα ξυπνήσει και θα υποχρεωθεί να κάνει κάτι. Που... Εγώ γιατί θυμάμαι ότι με το που ξεκινούσαμε το σχολείο, πάντα υπήρχαν οι σπαστικοί καθηγητές που θα σου βάζαν κανονικό πρόγραμμα και διάβασμα και από την πρώτη μέρα. Ξέρεις, τελικά είναι αυτό που λέμε κάθε φορά ότι όταν αρχίζαν τα σχολεία λέγανε. Τώρα μεγαλώσατε. Δεν ήταν όπως πέρσι, που ήσασταν τα παιδιά. Ναι, αυτό. Αυτό, παιδιά, πάντα το ακούγαμε. Από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Δεν υπήρχε χρονιά που να μην τα ακούσουμε. Ότι πλέον τώρα σοβαρέψαν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται προσαρμογή. Ξέρεις, το θέμα είναι. Κάποια φορά να λέγανε ότι, παιδιά, τώρα είστε παιδιά. Του χρόνου θα σοβαρευτείτε. Ναι. Δηλαδή το πήγαμε λίγο ανάποδα το. Ένα θα το πει αυτό, ξέρεις. Και λες, παιδιά, έχετε άλλα 2 χρόνια να κάνετε χαβαλέ. Ναι. Μας τα λέγανε αυτά εμάς. Αν και πάντα το παιδί βιάζεται να μεγαλώσει, όταν μεγαλώνει συνειδητοποιεί ότι δεν έπρεπε να βιάζεται. Ποτέ δεν το είχα αυτό, νομίζω. Ποτέ δεν ήθελα να μεγαλώσω. Λέω, καλά είμαστε. Σκηνή ηλικία. Ναι, όχι, εγώ με θυμάμαι να λέω πότε θα γίνω μεγάλος και να μου λέει η μητέρα μου ότι θα γίνεις. Μην αγχώνεις, θα γίνεις. Και όταν θα γίνεις δεν θα σου αρέσει. Θέλατε να πάτε στο γυμνάσιο? Όχι. Λέμε, ας πάμε λίγο σε αυτή τη τάξη. Έκτη πρώτη γυμνασίου είχατε αυτό να πάμε στα μεγάλα παιδιά? Όχι, δεν νομίζω. Πότε το πάθαινα? Όταν δεν με αφήνανε να μπω κάπου λόγω ηλικίας και έλεγα πότε θα μεγαλώσω. Για να μπω στα ηλεκτρονικά χωρίς πρόβλημα. Ηλεκτρονικά. Και τελικά το μεγαλώνεις, μετά δεν σε πολύ ενδιαφέρει. Όχι, ναι. Και είναι λίγο ξενέρωμα. Ξέρεις, είναι κάτι άλλο ότι βλέπεις ότι το πώς περνάμε το καλοκαίρι μετά από κάποια χρόνια είναι λίγο πανομοιότυπος ο τρόπος. Ναι. Δηλαδή οι διαφορές ήταν. Είπαμε, διαφορετικά περνάς όταν είσαι εντελώς παιδί, μετά όταν είσαι στο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, εκεί υπάρχουν δεκιμάνσεις. Μετά, λίγο πολύ, ξέρεις, υπάρχει. Αυτό που άλλαξε από την τρίτη λυκείου και μετά είναι ότι πλέον με την παρέα μου δεν πηγαίναμε να πάρουμε το λεωφορείο να πάμε στη Χαλκιδική για ένα μπάνιο για να γυρίσουμε, αλλά φεύγαμε όλη παρέα ή έπαιρνα, ξέρω, την κοπέλα μου και πηγαίναμε διακοπές σε ένα ελληνικό νησί. Δηλαδή, λίγο σοβάρευε το θέμα διακοπών. Ναι. Το χάρηκα βέβαια, το έζησα πάρα πολύ, γύρισα πολλά μέρη στην Ελλάδα, αλλά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που ξεκίνησε από την τρίτη λυκείου και μετά. Ναι, εκεί είναι άλλη φάση. Είναι τη ορίμανση, ενηλικίωση ουσιαστικά. Δεν ξέρω, έλεγα να μην το πιάσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί. Κάτσε αυτό που σ' άρεσε. Ναι. Ξέρεις, και εκεί χάνεις λίγο την παιδικότητα. Αυτό, χάνεις την παιδικότητα. Ναι, δηλαδή λες ότι πήγα διακοπές σε νησί. Πώς πέρασες, okay. Όπως πέρασες και τώρα. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι. Αυτό. Ναι. Λέτε να το κλείσουμε εδώ. Είμαστε μία ώρα και 10 λεπτά σχεδόν. Ναι. Όπως θέλετε. Σίγουρα θα έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Να μας συμπληρώσουν τα παιδιά ή να μας γράψουν ό,τι δεν έχουμε πει. Ναι, έχουμε ξεχάσει. Η γενιά η δικιά μας είναι που ζήσαμε κάποια πράγματα που δεν θα τα ζήσουν οι επόμενες γενιές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι, και οι προηγούμενες γενιές ζήσανε κάτι που δεν, δεν ζήσανε. Με μία εξαίρεση, η γενιά δικιά μας που ήταν το 80 ας πούμε γεννημένη, τρώγαμε snacks, τρώγαμε παγωτά πολλά, βλέπαμε thriller. Τώρα τα σημερινά παιδιά, άμα θέλουν κάτι από αυτά, θα οι γονείς θα τρελαθούν, θα πούν τι. Και όμως εμείς τα κάναμε τότε. Είναι η υπερπροστατευτικότητα που υπάρχει τώρα. Ακριβώς. Ναι, αλλά... απ' την άλλη υπάρχει και λόγος που γίνεται αυτό. Ναι. Είναι και κίνδυνη. Ναι, αλλά δηλαδή... ναι, όλα, ξέρεις. Αυτό που είναι στάνταρ είναι ότι η κάθε γενιά θα νομίζω ότι η δική της παιδική ηλικία ήταν η καλύτερη. Γιατί για σένα τον ίδιο ήταν η καλύτερη δεκαετία σου. Εγώ θυμάμαι και τη γιαγιά μου που έλεγε ότι εμείς είμαστε στο χωριό και κάθε βράδυ μαζευόμασταν όλοι στην πλατεία και κάναμε γλέντι. Αυτό το πράγμα μετά από 20 χρόνια δεν γινόταν στο χωριό. Ναι. Ή αυτό τα τραπεζάκια έξω του Σαββόπουλου. Ναι. Δεν θυμάμαι και πολύ την εικόνα. Τη θυμάμαι βέβαια που πήγαμε στους δρόμους και ήταν κόσμος έξω και όλα αυτά. Αλλά φαντάζομαι όσο πήγαινες πιο πριν, τόσο το έλεπες, ξέρεις, πιο έντονα αυτό το φαινόμενο. Είναι το κομμάτι της νοσταλγίας που σε κάνει να θεωρείς ότι η δική σου δεκαετία η παιδική ήταν η καλύτερη από τις άλλες. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Θεωρώ ότι δεν ισχύει σε πολλά πράγματα, αλλά μας αρέσει λίγο να θυμόμαστε μόνο τα ωραία. Γι' αυτό συμβαίνει. Πάντα η νοσταλγία έχει αυτό το τρίκ. Πιστεύω σε λίγα χρόνια, δεν πιστεύω οι γενιές που ήταν το 20, ας πούμε, 10 χρονών να λένε τι ωραία χρόνια το 2020 που στέλναμε SMS για να βγούμε έξω και φορούσαμε μάσκες στα λεωφορεία, ήταν ωραία. Καλά, αυτά ήταν 2 χρόνια, δεν είναι ρε, μια δεκαετία. Ναι, και ξέρεις τι πιστεύω, ότι είναι πάντα σε οποιαδήποτε γενιά τη ρωτούσες, θα ήθελες να είχες τα παιδικά χρόνια που είχες ή να σου είσαι τώρα ως παιδί. Οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι ξέρεις, όπως έζησα τότε, μου αρέσουν περισσότερο τότε τα χρόνια. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Αντικειμενικά, αν το σκεφτείς, αυτό που λέμε ότι τα SMS και όλα αυτά, ξέρεις, είναι μια δυνατότητα που δεν την είχες τότε. Mm-hmm. Επομένως δεν ξέρω πόσο αντικειμενικοί είμαστε με αυτό. Ναι. Δηλαδή αν υπερισχύει η νοσταλγία από κάποιοι, ξέρεις, λέγαμε το Game Boy είχαμε τότε. Τώρα δεν έχουμε το Game Boy, αλλά έχουμε κάτι κονσολάκια που παίζουν τα πάντα. Ναι. Αντίστοιχα. Ναι. Το είπα και πριν, αν είχαμε τότε SMS δεν θα χανόμαστε με κάποια άτομα. Δεν θα μας λείπανε τόσο πολλά κάποια άτομα. Από την άλλη, αν είχες τότε social media και όλα αυτά, ίσως να μην έβγαινες τόσο πολύ έξω. Mm-hmm. Είναι αυτό που έχω δει σε φωτογραφία, ξέρεις, που λέει ρε παιδί μου ότι δείχνει όλα τα παιδιά τα σημερινά να είναι με ένα κινητό στο χέρι και λέει εμείς παλιά δεν ήμασταν τότε, και πάει άλλος από κάτω και πετάει μια φωτογραφία που είναι όλοι οι 25χρονοι της δεκαετίας του 50 που δεν μιλάει κανένας με κανένα γιατί όλοι κρατάνε μια εφημερίδα. Είναι η αντίστοιχη εικόνα με άλλο μέσο. Είναι και αυτό. Αλλά και πάντα υπήρχε αυτό. Ναι, φυσικά. Ναι, τώρα ξέρεις όμως, το βλέπεις και εσύ ρε παιδί μου, τώρα είναι όλοι με ένα κινητό στο χέρι, δεν μιλάνε μεταξύ τους, και πάντα ήταν έτσι, με διαφορετικό μέσο. Οπότε υπάρχει αυτή η τάση της νοσταλγίας να μας κάνει να νομίζουμε ότι πάντα η δική μας δεκαετία ήταν η καλύτερη. Όπως και να έχει, ήταν η χρονομηχανή νούμερο 37, καλοκαίρι στα 80s, 90s, δεν μιλήσαμε καθόλου για μουσική, οπότε χρωστάμε μια χρονομηχανή που θα είναι αφιερωμένη στη μουσική και το τι ακούγαμε ανά δεκαετία. Και ανά εποχή μάλλον, γιατί και το καλοκαίρι αν ακούγαμε μάλλον. Ναι, συνήθως. Ίσως, γιατί δεν το πιάσαμε καθόλου σήμερα, ούτε καν μας πέρασε από το μυαλό το τι ακούγαμε. Ξέρεις, έχουμε αφήσει πολλά έξω, πάρα πολλά, ναι. Σίγουρα. Οπότε χρωστάμε άλλη μια χρονομηχανή για τη μουσική που ακούγαμε. Να ευχαριστήσουμε τον Άρη που ήρθε σε δεύτερη χρονομηχανή και τα είπαμε. Σε ευχαριστούμε, Άρη. Παιδιά, εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά και θα χαρώ να κάνετε συχνότερα χρονομηχανές και να σας ακούμε περισσότερο ενδιαφέρον. Νομίζω κρατάμε ένα ρυθμό σχετικά σταθερό. Δηλαδή, τώρα μετά από μια εβδομάδα γυρίσαμε. Πριν είχαμε 3 εβδομάδες. Αλλά 37 επεισόδια σε ένα χρόνο δεν είναι και λίγα. Καθόλου. Το κοινό θέλει λίγο περισσότερο, νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πράγματα που ακούμε από εσάς. Ναι. Σάβα, η πρώτη χρονομηχανή ήταν η τελευταία μέρα στο σχολείο. Ήταν η τελευταία μέρα στο σχολείο, ναι. Άρα έχουμε κλείσει χρόνο, εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, okay. Και μάλιστα είχαμε κλείσει το καλοκαίρι με την πρώτη μέρα στο σχολείο. Σωστά, σωστά. Ναι. Να δούμε τι θα κάνουμε φέτος που ανοίγουν τα σχολεία, γιατί δεν θα κάνουμε το ίδιο θέμα. Θα δούμε... Όχι, μα όσο περνάνε και τα χρόνια και όλα αυτά με τη χρονομηχανή, όσο τη συνεχίζουμε έτσι, θα κάνουμε και λίγο και πιο εξειδικευμένα θέματα. Θα εστιάζουμε και λίγο περισσότερο.
Να πω πριν κλείσουμε ότι επειδή εγώ κάθισα και άκουσα χρονομηχανές δικές μας, μου αρέσει να τις ακούω για να κάνω και την κριτική μετά. Οι χρονομηχανές είναι διαχρονικές. Βάλτε και ακούστε τώρα τη χρονομηχανή για το καύσωνα, για την παραλία, για τα θερινά σινεμά. Κάθε καλοκαίρι μπορείτε να ακούτε τα ίδια και τα ίδια. Δεν παλιώνουν. Ή με τους απαράδεκτους και το ρετυρέ. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας ακούσατε στο YouTube ή όσους προτιμήσατε να μας ακούσετε στις podcast υπηρεσίες. Αν σας αρέσει η χρονομηχανή, μοιραστείτε τη με τους φίλους σας, να έρθει ο κόσμος να ακούσει αυτά που λέμε και θα χαρούμε πολύ να διαβάσουμε τα σχόλιά σας. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας.